για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, με τον Πασχάλη Καμόρα, στο Αθλητικό Μετρόπολης. Ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνε, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα και έμαθα. Πουλιέσαι ολόκληρη, μα και σε οικόπεδα. Με ζήτες πάντα ένα τσούρμα από κολόπεδα. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Σε δέρνει το όνειρο και στάσεις αίματα. Τα χάσες όλα, σελίδα ολόλευκη. Κάποτε ήταν η ζωή σου γαλανόλευκη. Καληνύχτα Ελλάδα, πες σε κοιμήσου. Δεν χωράω στο ίδιο σπίτι μαζί σου. Καλημέρα όταν σου είπα πριν χρόνια. Ήδη μυρίζει φτηνή σου κολόνια. Καληνύχτα Ελλάδα, πες σε κοιμήσου. Η ζωή μου έξω από τη ζωή σου. Γιατί έγινε και σου φέρε πόντο. Το καθρέφτη κοίτα εσύ φταίς και μόνο. Δύσκολη η σχέση με τον άριστο. Και προτιμά σου ένα instant με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι. Και θες μερίδι από το χρυσό τη Άννα Σκορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδια σαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρίσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα και έμαθα. Σημάδι μου ήσουν, σημάδια γέννησες. Που πήγαν όλοι αυτοί οι ήρωες που γέννησες. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Άδεια τα μάτια, κάτω τα βλέμματα. Χάνω τον έλεγχο, χάνω την πίστη μου. Μα ό,τι κι αν γίνει θα σε πάντα το κορίτσι μου. Ελλάδα, πες σε κοιμήσου. Καλημέρα όταν σου είπα πριν χρόνια. Δώσει μια υπόσχεση για 20 πρωταθλήματα. Οπότε οι αντίπαλοι μας έχουν υπομονή να περιμένουν άλλα 13-14 χρόνια. Έτσι, εγώ εδώ θα είμαι.
Δεν πάω πουθενά, εδώ είναι το σπίτι μου, είναι η πόλη στην οποία γεννήθηκα, μεγάλωσα, δουλεύω εδώ, την βοηθάω όσο μπορώ. Άρα δεν έχουν οι νοικοκύριδες, δεν θα φύγουν από το σπίτι τους. Δεν μπορεί να πάει άλλο με αυτές τις διαδικασίες. Δεν μπορεί να πάει άλλο με αυτές τις διαδικασίες. Συμμαζέψτε τους ή διώξτε τους. Δεν κάνουν αυτοί για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ψυχή! Τον άλμα. Το έχει ανάγκη. Ο κόσμος. Κάνω, να χαίνει τον νεσίτα. Και πάλι χρόνια πολλά. Χρόνια δεν έχω. Εμένα δεν με λύγησε η δεύτερη εγκληματική οργάνωση. Από αυτούς με τα κουστούμια που κάνουν κομμάτι στο ποδόσφαιρο το 1996. Τους βλέπω για πρωινό όλους. Το ποδόσφαιρο, είτε θέλουν κάποιοι είτε δεν θέλουν, θα το φτιάξουμε. Η ώρα τους πλησιάζει. Λίγα ψωμιά τους μείνανε. Όσοι αγαπάνε το ποδόσφαιρο και θέλουν καθαρό ποδόσφαιρο, εμείς είμαστε μαζί τους. Απλώς επειδή κατηγορούμε, με γράφουν αφραγκούζο, είδα έναν κύριο και μου έκανε έτσι με τη μοτοσυκλέτα του περνούσε κτλ. Και κάποια στιγμή δεν ήθελα ποτέ να πω ότι έχω βάλει στον Παναθηναϊκό και μου είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο που το είπα. Και απλώς με όλη αυτή την κριτική που έχω δεχθώ, υποχρεώθηκα να κάνω κάτι που είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο, να πω πόσα χρήματα έχω βάλει. Και πρέπει να βάλω ακόμα δυστυχώς κι άλλα που δεν ούτε τα έχω. Και να σας πω και κάτι, ας έρθει και κάποιος άλλος να βάλει πλάτη τέλος πάντων. Εγώ πρόσκληση από τον κύριο Κοντομινά να κάνω μαζί σου εκπομπή. Ναι, σε λάθος κανάλι. Λάθος κανάλι. Απίστευτος. 7:42 πρώτα λεπτά σε λίγο. Σε λίγο στο Sky είμαστε. Παναγιώτη, στο Sky. Ξέρω τον κύριο Αλαφούζο. Έτσι, μπράβο. Τόσα τραβάει εκεί με τον Παναθηναϊκό άνθρωπος. Λοιπόν, να πάμε. Γιατί έφτασαν από τη Ρωσία τα χαρτιά ότι δεν μιλάμε για όπλο, αλλά για ομπρέλα τσέπης. Are you ready? Are you ready now? Δώσει μια υπόσχεση για 20 πρωταθλήματα. Οπότε οι αντίπαλοι μας έχουν υπομονή να περιμένουν άλλα 13-14 χρόνια. Έτσι, εγώ εδώ θα είμαι. Δεν πάω πουθενά. Εδώ είναι το σπίτι μου. Είναι η πόλη στην οποία γεννήθηκα, μεγάλωσα. Δουλεύω εδώ. Την βοηθάω όσο μπορώ. Άρα δεν έχουν οι νοικοκύριδες, δεν θα φύγουν από το σπίτι τους.
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Γιατί είστε σε διατεταγμένη υπηρεσία, όλοι. Εξ απεναντίας, μια από τις κορυφαίες μορφές, μάλλον η κορυφαία μορφή της ηχογλυψίας, ο... Λευτέρης Μανιάς. Δώσε ένα... Τον πληκτρολόγο. Δώσε με ένα τόνο, δώσε παρακαλώ, δώσε με λίγο ένα τόνο. Μάλιστα, δώσε κανένα γκέιν έτσι παραπανήσε, μπράβο, σωραίος μάλιστα, τώρα κάπως είμαστε καλύτερα. Κύριε Μανιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την διόρθωση. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο της ημέρας, όσοι είστε άλλωστε. Καλή εβδομάδα να σας υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά, να ευχηθώ. Να πηγαίνουν όλα καλά. Έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, γενικώς έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας σε όλα τα επίπεδα. Είναι ενδεικτικό της άνοιξης από τη μία, αλλά και όλων των άλλων των παραμέτρων που έχει αυτή, είτε σε αθλητικό, είτε σε κοινωνικό, είτε σε πολιτικό επίπεδο. Εδώ είμαστε εμείς για αυτό ακριβώς το λόγο. Για ποιο λόγο? Γιατί να το κρίσουμε άλλωστε. Ένας ηρωλόγος ο βραδικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για μία ακόμη φορά. Είμαστε ακόμα μια Κυριακή αξίριστη, εν Χριστώ αδερφέ Λευτέρη. Έτσι υπάρχει δέσμευση ούτως ή άλλως να την θυμίζουμε, να μην λέτε ότι σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ χάσει θα ξεριστούμε live εδώ. Λευτέρη, δεν ξέρω αν θες να κάνεις και την ημέρα τον μπαρμπέρι. Με ό,τι και αν συνεπάγεται, θα φέρω κανένα μπαρμπέρι απ' έξω, καμία μπαρμπέρισα. Α, αυτό δεν το σκέφτηκα. Τι ήταν αυτό? Ναι, αυτό δεν το σκέφτηκα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν μου λες αν η μπαρμπέρισα είναι με τόπλες, λέμε τώρα Λευτέρη. Ποιος θα κοιτάξει τα γυαλιά, ρε φίλε? Ναι, εντάξει. Θα το δω τώρα. Θα το ψάξω λίγο αυτό το θέμα. Μια κουαστική, σας πάρω. Και έχω λίγο ένα άγχος, το έχω να πω την αλήθεια. Το έχω λίγο το άγχος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να ξεκινήσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, να τους υπενθυμίσω. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης. Κάτσε να πούμε, ρε φίλε, και δεν πάω εκεί τώρα. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340. Παοκάρα, έτσι. Σας έχω ένα βιντεάκι από το Ρουκ Ζούκα. Αμάκι στον αέρα. Μέρι Μιλιαρέση νομίζω είναι. Ή αν δεν κάνω λάθος, γιατί το λέω. Με ζάχαρη και μέλι. Λοιπόν, Μέρι Μιλιαρέση είναι. Όχι Μέρι Μιλιαρέση, πώς την είναι αυτή να είναι. Την πρώην του Ρέμου που είναι με τον Χατζηγιάννη τώρα. Πώς την είναι. Μακρυπούλια, ναι. Λοιπόν, εντάξει, αυτό θέλω να πω. Δεν θέλω να πεις. Ναι, τη μακρυπούλια, άμα την πηδάει, έτσι. Ναι, λέμε, μιλάμε για το τρίτο φύλλο, εννοείς τώρα, εντάξει. Καλά, εντάξει, δεν το λέω. Αλλά εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ είπα για την κυρία Μακρυπούλια, έτσι με όλο το σεβασμό και την αγάπη που τη στρέφω. Λοιπόν, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι, μπορείτε να δείτε, για να καταλάβετε τι σημαίνει Μελισσανίδης, τι σημαίνει ΑΕΚ και τα λοιπά. Ξυπνήστε πια! Πού απευθύνεις αυτό που κοιμάται, που θέλει να κοιμάται, που κοιμάται. Ξυπνήστε όλοι! Ναι, όλοι. Μα τώρα το χοντρένει λίγο, το ξυπνήστε όλοι. Και το λες και απότομα, δεν είναι κάτι το οποίο έτσι έρχεται τσούκα τσούκα. Εδώ πάνε οι δικοί μας, δεν κάνουν ούτε γκουκ. Καλά τώρα, δεν κάνουν γκουκ, ενώ οι άλλοι που κάνουν γκουκ, τέλος πάντων. Πολλά θέματα λοιπόν έχουν στην Αθήνα. Υπάρχει θέμα με το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ, έτσι να ξεκινήσουμε από αυτά. Σε κατάσταση μέθης βρίσκεται ο κίτρινος λαός της Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά για τον Κιανόλευκο, εκεί τα πράγματα δεν μας βλέπω καλά, κυρίες και κύριοι. Έχω την εντύπωση ότι. Συκτήρι, να μην πω τίποτα. Όχι, μοίρα τίποτα. Πού να λεγεί κιόλας δηλαδή. Αλλά έχω την εντύπωση ότι εκεί είναι τα πράγματα πιο δύσκολα. Έχουμε δύο μεγάλες σε εισαγωγικά απώλειες. Ο Λουκ Πέρι, ο περίφημος Ντίλαν στο Μπέβερλι. 90-210, δεν ξέρω. Τι διαμάντι μου στην Πεσπασίδη. Πάει, αυτός πάει. Μας άφησε, κυρίες και κύριοι. Και φυσικά ο Keith Flint, ο οποίος και αυτός ο γνωστός firestarter των Prodigy, ο frontman κατά τα άλλα, για να λέμε και τις ορολογίες τις οποίες γνωρίζουμε έτσι εμείς. Αυτό last year. Last year, δεν έχει last year, last day θα μπορούσαμε να πούμε. Ο οποίος είπε κάποια στιγμή πριν από χρόνια ότι όταν δεν θα μπορώ άλλο θα αυτοκτονήσω. Εντάξει, όταν είσαι που πρόσεξε να δεις,
τα βιώματα τα παιδικά Λευτέρη σε όλους μας παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και στο μεγάλωμά μας, αλλά γενικά στην παιδεία μας και σε οτιδήποτε άλλο από αυτά που μπορεί να φαντάζεται ο κόσμος. Και ένα από αυτά δηλαδή είναι τα ναρκωτικά, το να είσαι καταθλιπτικός, να έχεις βιαίο πατέρα, κάτι τα οποία, εγώ σας λέω, αυτά τα οποία είχε ο frontman, έτσι, ο Φλιντ, λοιπόν, τον Prodigy, και αυτό είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Όταν λοιπόν έχεις δύσκολα παιδικά χρόνια, αυτόματα όλα αυτά εδώ πέρα, εφόσον δεν τα καθαρίζεις σε εισαγωγικά, στην εφηβεία σου έρχεσαι αντιμέτωπος με συνέπειες οι οποίες είναι ανεπίτρεπτες, και φτάνεις σε αυτό το σημείο να μην αντέχεις, να μην μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό, με αποτέλεσμα να βρίσκεις καταφύγιο στην αυτοκτονία, στο να αφαιρέσεις στην ίδια στη ζωή, διότι δεν μπορείς να αντέξεις παραπάνω. Άντε καλά, αυτός έφτασε στα 50, ο άλλος πήγε από υγεία. Εκείνο το κοριτσάκι, εκείνο ρε φίλε που ήταν μωρό και κάηκε μέσα στο σπίτι από την άλλη, να πούμε, που πήγε, έκανε να μην πω τι έκανε τώρα και δεν πήρε χαμπάρι τι έγινε. Το στη βάρκη, φαντάζομαι, το γνωρίζετε κυρίες και κύριοι, έτσι το παιδί που κάηκε. Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια σε αυτά τα πράγματα. Τώρα, τι να την πει σε αυτή τη γυναίκα, τι να μπορεί να πει ο ανακριτής, δηλαδή σκέφτομαι και τους ανακριτές δηλαδή, που πηγαίνουν τώρα αυτοί εδώ, τι να τη ρωτάει τη μάνα. Πού ήσουν, να σε πω εγώ που ήταν. Τι τη ρωτάς που ήταν. Είναι δυνατόν, φίλε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια μέρημνα για αυτά τα παιδιά. Δεν ξέρω τελικά αν όλοι είμαστε ικανοί τελικά στο να έχουμε παιδιά. Θα πρέπει να περνάς, ξέρω εγώ, πρέπει να περνάς ένα τέστη, είμαστε σε ελευθερία στη φύση. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να βγάλω άκρη, παιδί. Δεν υπάρχει, φίλε μου. Δεν ξέρω, το ξέρω ότι δεν υπάρχει. Δεν ξέρω και τι υπάρχει όμως. Το ζητούμενο είναι το τι υπάρχει. Πρέπει να βρούμε το τι υπάρχει. Δεν ξέρουμε τι δεν υπάρχει. Ναι, χάθηκε πριν 2 χρόνια άλλο παιδάκι και τώρα χάνει και αυτό. Έχει ακόμα ένα. Φίλε, να τις το πάρουνε. Ναι, και να τις πάρουν κι άλλο. Αν έχει και άλλα παιδιά, και να μην τις ξαναεπιτρέψουν να κάνει παιδιά, ρε παιδί, να την ευνοχήσουν αυτήν την άνθρωπο. Αυτή είναι δολοφόνος. Αυτή είναι δολοφόνος, φίλε. Τι να πω, δεν ξέρω. Τα λόγια περισσεύουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, βέβαια, έτσι υπάρχει και το άλλο το περίεργο, Λευτέρη μου. Αυτό, ρε φίλε, και αν δεν είναι περίεργο. Να είσαι στο ΚΑΤ, πες ρε παιδί μου, ότι είσαι στο Παπαγεωργείο. Έτσι. Και να είσαι σε μια κλίνη, σε ένα δωμάτιο, και να πάρει φωτιά μόνο αυτό το δωμάτιο. Και να καείς, να πεθάνεις. Όπως και έγινε στο ΚΑΤ. Δεν ξέρω τώρα πώς πήρε φωτιά κτλ. Εγώ θα πω το εξής, Ελευθέρη. Δεν επιτρέπεται, δηλαδή, επιτρέπεται να υπάρχει δημόσιο νοσοκομείο, γενικά νοσοκομείο, που να μην έχει σύστημα πυρανύχνευσης και πυρασφάλειας και λειτουργεί. Και θέλετε να μιλήσουμε εμείς τώρα, δηλαδή, για την καθημερινότητά μας και πώς μπορούμε να την αλλάξουμε για τα κάμερα, όταν στα απλά βασικά πράγματα πουθενά δεν γίνεται στον κόσμο αυτό το πράγμα. Να μην υπάρχει σύστημα πυρανύχνευσης και πυρασφάλειας σε ένα νοσοκομείο. Τα φτάνει για να γελάει ο κόσμος. Μα γελάει όχι ο κόσμος. Χάνεται ο κόσμος, φίλε, από αυτά τα πράγματα. Έχουμε 100 νεκρούς στο μάτι. 100 πλάστα, πω εγώ. Ξέρετε που τι γίνεται στην Ελλάδα ούτως ή άλλως. Λευτέρη μου, έχουμε 25 στη Μάνδρα. Έχουμε κοντά στους 100 από τη γρήπη. Φίλε. Αυτό δεν είναι χώρα εδώ πέρα, κάτι άλλο είναι. Αλλάξτε λίγο συμπεριφορά, δείτε λίγο κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το φιάσκο το οποίο ζούμε τα τελευταία χρόνια. Και όταν μιλάω για φιάσκο, διαβάζεις να πούμε ότι ο Τσίπρας θέλει να φέρει για τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση από τους Τούρκους να τιμήσει τον Τούρκο. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Θα φέρω τον Οθωμανό. Θα φέρω τον Οθωμανό, ο Τούρκος δεν είναι ο Οθωμανός. Τι είναι ρε φίλε, παίζετε με τις λέξεις εσείς οι κομμουνιστές τώρα, άντε κάνε μας τη χάρη τώρα. Παίζετε με τις λέξεις. Τι είναι ο Τούρκος, δεν είναι ο Οθωμανός, τι είναι. Σέρβος. Τι είναι, καθολικός είναι. Τι είναι ο Οθωμανός, πες μου, ο Τούρκος τι είναι, παιδί μου. Είναι ο Οθωμανός ή δεν είναι. Γιατί αφού προηγουμένως αντέδρασες για τον Τούρκος. Και τώρα είναι Τούρκος. Φίλε, απελευθέρωκες από τον Τούρκο, από τους Οθωμανούς, το ίδιο πράγμα. Προπάτορές τους είναι. Καλά, τι τώρα καλά. Τώρα σας ξέρουμε εσάς τους αριστερούς. Πάρε, κάντε καμιά ΜΚΟ, να πάνε να τα παίρνετε, να πάνε να χωρίσετε και το Αιγαίο στα δύο τώρα. Όσο σας αφήνουνε, τόσο μεγαλύτερο κακό θα κάνετε. Και καλά κάνετε. Αφού βρίσκετε βλάκες σαν και εμάς, καλά κάνετε. Τιμήστε τον Ερντογάν. Μπράβο, αγόρι μου. Στα 4 να περπατάτε από εδώ και πέρα. Εσείς όμως θα το κάνετε αυτό το πράγμα. Σκέφτομαι όλους αυτούς εδώ πέρα. Και όλους εσάς δηλαδή, οι οποίοι δηλαδή να έρθει, πώς να σου πω, εάν στείναμε σήμερα μια κάλπη μεταξύ Τσίπρα και Ερντογάν, τι πίστευες θα ψηφίσει ο κόσμος. Τσίπρα,
πρέπει να είσαι πολύ αδαής. Ερντογάν θα ψήφιζε, φίλε. Λιγότερο κακό θα σε κάνει αυτός εδώ που θα έρθει σαν κατακτητής από σένα που θα ανοίξεις και τις πόρτες για τον κατακτητή. Οι γερμανοτσολιάδες οι σύγχρονοι, αυτοί είστε. Αυτοί είστε, φίλε. Δυστυχώς, μετά τη Μακεδονία θα δώσετε και το Αιγαίο. Δώστε τα, αγόρι μου, για να κάνετε καλό στη χώρα. Όχι στις τσέπες σας, στη χώρα να κάνετε καλό. Μοιάσματα πολιτικής έχουν φτάσει σε σημείο να κυριαρχούν εδώ. Αλλά εσείς θέλω να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε. Και πολύ καλά το κάνετε. Να φέρετε και τον Ερντογάν. Ποιον άλλο να φέρετε? Εγώ δεν θα έλεγα, φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ θα έφερα το Ζάεφ. Εγώ θα πρότεινα το Ζάεφ να έρθει. Το 2020 έχουμε. Ποιον έχουμε τον χρόνο? Δεν έχουμε. Ποιον τιμάμε τον χρόνο, ρε φίλε? Ξέρω εγώ. Φέτος ποιον τιμούμε? Τους Ρώσους? Κάτι. Τους Κινέζους? Κάτι. Δεν ξέρω. Ινδούς νομίζω. Κάτι με την Ινδία. Ναι, τέλος πάντων, παιδί μου, έχει να κάνει με το εμπόριο. Δηλαδή, πιο προβλέψιμος πεθαίνεις. Αλλά Δευτέρη, του χρόνου δεν μπορούμε να έχουμε το Ζάεφ ή στα 200 χρόνια το Ζάεφ, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας. Τι δεν κατάλαβες το πνεύμα μου? Αυτό είναι το πνεύμα μου, ρε φίλε. Να πάρει το Νόμπελ, πάρει το Νόμπελ το απορριπαντικό, πάρει να πληθούν ολόκληροι, ρε φίλε. Ολόκληροι να πληθούν, δεν ξέρει πλέον. Πάρουν το Νόμπελ και κάτρεξα γύφτηκα, ρε φίλε. Δεν είδαμε και τους άλλους που τα πήραν τα Νόμπελ και τι έγινε. Δηλαδή, τι είναι σημείο αναφορά στο Νόμπελ ή δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο γίνεται το Νόμπελ. Παραδείγματος χάρη, πόσα χρέη παρέλαβε το 2015 η ελληνική κυβέρνηση? 300. Σήμερα έχει πάει στα 360 με πρόβλεψη για τα 370. Και αναβαθμίζεται η ελληνική οικονομία. Εσείς αν δεν έχετε καταλάβει ότι ζείτε την χούντα των τοκογλύφων και όχι μόνο, λυπάμαι πάρα πολύ. Περιμένετε ακόμα λίγο εκεί στην ουρά, έτσι, να πληρώσετε το εισιτήριό σας για να καταλάβετε το τι σας συμβαίνει. Παραδείγματος χάρη, ρε παιδί μου, έτσι για να δίνουμε και παραδείγματα. Εμένα μου αρέσουν τα παραδείγματα, ρε φίλε. Δεν μπορεί ξαφνικά, Λευτέρη μου, να σε αναβαθμίζει, πώς λένε αυτοί, μούντι, σούντι, φούντις, έτσι, όταν έχουν σκίσει. Ναι, φίλε, τώρα μας αναβαθμίζουν. Πριν μας είχαν ρίξει με Σαμαρά, θέλανε να διώξουν το Σαμαρά, με τα 300 δισεκατομμύρια χρέος ρίχναν το Σαμαρά, τότε τον Μάρτιο του 10, αν θυμάμαι καλά, από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, σιγά σιγά άρχισε να προβλέπει την ιστορία, όταν έκανε στα χατήρια τους. Και όταν κάνεις τα χαρτίδια τους, από τότε σου λέω ξεκίνησε. Γιατί βλέπεις εκεί, νομίζω Μάρτιο με Μάρτιο, επειδή έχουμε το ομόλογο τώρα, γι' αυτό το έβαλα Μάρτιο. Έτσι, πάντοτε η έκδοση ομολόγων δεκαετούς νομίζω γίνεται την άνοιξη. Μάρτιο, τώρα Απρίλιο, τώρα δεν θα μάλωσουμε για το μήνα, αλλά όσο επιτοπλίσουν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να συμβαίνει όμως εσύ δηλαδή να είσαι με μεγαλύτερη. Με μεγαλύτερο δάνειο και να αναβαθμίζεσαι. Κάτι δεν πάει καλά. Είναι η στήριξη που έχεις από τους Αμερικάνους, γιατί είσαι ενδοτικός, γιατί είσαι αυτός που είσαι, έδωσες Μακεδονίες, αύριο μεθαύριο θα δώσεις και άλλα πράγματα. Όλα αυτά είναι αλυσβερίσι. Διότι μην κάνεις το σταυρό σου, το σταυρό σου τον κάνεις μετά τις εκλογές, όταν θα επανέλθουν τα διόδια, Λευτέρη, θα επανέλθουν οι συντάξεις για κόψιμο και όλα αυτά που σας έχουν δώσει θα σας τα πάρουν πίσω για τα επόμενα 4 χρόνια και όχι μόνο. Εγώ θέλω να ψηφίσετε Τσίπρα. Γουστάρω να ψηφίσετε Τσίπρα. Τα λιγουράμαστε! Εγώ καθόλου. Αλλά γουστάρω να ψηφίσετε Τσίπρα, φίλε. Τσίπρα, για να βγει και η Τσίπρα από τα μάτια σας. Αν θα βγει η Τσίπρα από τα μάτια σας. Θαύματα μεγάλα γίνονται. Θα περιοριστείτε στη Θεσσαλονίκη, δεν θα βγαίνετε, θα κάνετε τύχη γύρω-γύρω, θα σας κάνουν, δεν θα μπορείτε να βγείτε. Το Ρεόκαστρο περιμένει. Κανένας δεν έχει αντιληφθεί ότι τον Αύγουστο μέχρι σήμερα τζάπα δαπανήθηκαν τόσα λεφτά. Ανοίξτε το κεφάλι σας να πούμε. Τι έχει μέσα το κεφάλι σας, να μην πω τι έχει μέσα το κεφάλι σας. Ώρες-ώρες. Διάλειμμα έχει. Τώρα βλέπω, έβαλα τα τηλεοράσεις εδώ να βλέπω. Βλέπω, έχει ενημερωτικές εκπομπές, έχει εκπαιδευτική τηλεόραση. Δηλαδή μετά τις 10 βλέπετε Survivor, βλέπετε Master Chef, πώς τα λένε. Αυτά είναι. Η ενημερωτική τηλεόραση. Αυτό είναι η αποχάβνωση σε όλο το μεγαλείο, φίλε. Μάθεσαι τώρα. Πού να μάθεις, τι γίνεται. Και όταν θα ξυπνήσεις, θα είναι αργά. Κάτσε, κοιμήσου, κοιμήσου καλύτερα, Λευτεράκι μου. Είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος. Μπράβο, δεν είσαι μόνο, είσαι και να μιλάς σε κανένα Facebook, σε κανένα πληκτρολόγιο.
να χτυπάς κανένα τέτοιο να πούμε και να κάνεις τον μάγκα. Κάτσε εκεί πέρα και λούτσουτα. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και συνεχίζουμε. Λέω 429. Πασχάλη, καλησπέρα. Δυστυχώς μόνο με αίμα μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και δεν είμαι αισιόδοξος. Πόσοι πραγματικά είμαστε στις επάλξεις. Η Ελλάδα μας χρειάζεται, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Κρατά τα υπόλοιπα, κύριε Αντώνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για να μην είσαι στις επάλξεις. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι, εντάξει, φοβούνται. Είναι δειλοί. Είναι δειλοί, ρε φίλε. Εγώ αυτό έχω καταλάβει, γιατί άμα πάνε να κάνουμε μια κίνηση, όταν πάνε να μια συζήτηση κάνουν. Κάντε εσείς μια συζήτηση. Τολμήστε να κάνετε μια ενημερωτική συζήτηση. Φυσικά, τώρα θα μου πεις, εντάξει, ανάλογα στο περιβάλλον που είσαι, θα μιλήσεις κιόλας, έτσι δεν είναι, Λευτέρη μου. Δηλαδή, δεν μπορώ να πάω σε ένα οικονομικό φόρουμ και να πάω να πω ότι ξέρεις, τα χαφ του ΠΑΟΚ, ρε φίλε, δεν μπορούν να βγάλουν δύο παλιούς επιθετικούς. Είναι for the dogs, ας πούμε, δεν πάω με αυτή την ομάδα στην επόμενη χρονιά στο Champions League. Είσαι καλά, μωρέ. Εγώ καλά θα είμαι, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν πας σε ένα οικονομικό φόρουμ να μιλήσεις για ποδόσφαιρο. Ή να πάει να πεις, ας πούμε, που οργιάζουν οι φήμες ότι είναι φάουλ το πρώτο γκολ του Μάτος στον Κολοβέτσιο. Όνομα που βρήκε, φίλε Κολοβέτσιο, νομίζω είχαμε και ένα στο χωριό, Κουκουβέτσιο συνήθως. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το εξής, κάτσε να μιλήσεις με οικονομικούς όρους να καταλάβει και ο άλλος λίγα πράγματα. Ελαφρά, δεν θέλει πολλά να καταλάβει ο άλλος. Λίγα και καλά. Παίζουν ρόλο. Παίζει ρόλο, ρε παιδί μου. Τώρα σας είπα ότι επειδή είμαστε και περιορισμένοι σε αντιληπτική ικανότητα, σας έδωσα χθες ένα δείγμα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Α, δεν το έχεις, δεν το έχεις. Είναι με τον κύριο Βελόπουλο, ρε παιδί μου, ο οποίος πουλάει τις επιστολές του Χριστού. Είναι παλιό αυτό, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου δώσω ένα ενδεικτικό. Το ότι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος σου λέει, ξέρεις, εγώ πρέπει. Και δεν μας λέει οι επιστολές που απευθύνονται, ρε φίλε. Δηλαδή, έκανε επιστολή ο Χριστός, πού την έκανε την επιστολή, ρε φίλε. Δηλαδή, σε περνάει για μαλάκα με πατέντα. Παιδί μου, ναι. Εδώ μιλάμε ότι ο ίδιος έκανε στροφή 360 μοιρών και λέει ποιο ζώο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Καλά, κρατά το ομπρέλα. Κλείστε την ομπρέλα. Δεν πειράζει. Αυτή να σας δώσω ένα παράδειγμα που σας είπα. Αξιότιμος ο Γιώργος, πολύ ωραία κτλ. Όποιος θέλει να τον ψηφίσει, μπορεί να πάει να τον ψηφίσει. Κανένα πολύ πρόβλημα. Θέλω να σας πω ποια είναι η κατάσταση στην κοινωνία μας. Που αν υπήρχαν τα στοιχειώδη, παιδί, δεν μπορεί να λες. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν μένω στο ότι δεν υπήρχαν επιστολές του Χριστού. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν σας έρχεται αυτόματα η ερώτηση. Ο Χριστός, δρε, έκανε επιστολή. Σε ποιον, αρε. Ναι. Δηλαδή, πού την έκανε την επιστολή. Μισό λεπτό. Λευτέρη, πες, ρε παιδί μου, ότι εγώ είμαι άθεος, έτσι. Και ακούσα, ας πούμε, αυτό το ηχητικό. Για βάλω το λίγο, Λευτέρη, για να μην νομίζω ότι. Αυτό το μονταρισμένο βίντεο. Ναι. Έλεγαν ότι εγώ δίνω χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Οπα. Τα ζώα. Επιστολές του Ιησού Χριστού του ιδίου. Ναι. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Επιστολή δική του. Δικές του. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο, ναι, που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού. Του Θεού μας. Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε. Ορίστε. Επιστολή του κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Νάτι, αυτή εδώ είναι. Την έγραψε ο ίδιος. Ναι. Επιστολή του Χριστού μας. Ο ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας γράφει επιστολή. Νάτι, ρε παιδιά. Επιστολή του Χριστού μας. Του Ιησού μας. Νάτι, πετιέται. Εδώ μέσα. Νάτι. Νιώθω βέβαια και μόνο που το κρατάς τα χέρια μου. Κλείσε, εβδομάδα εδώ να λέμε σε επιστημονικό να μορφωθούν επιστημονικά. Αν τους πονέσεις θα δώσεις το καπάρο. Πώς θα γίνει, χωρίς καπάρο δεν γίνεται τίποτα. Μπράβο. Λοιπόν, και ρωτάω εγώ, εγώ δεν λέω αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Εγώ το πρώτο πράγμα θα ρωτούσα, ρε φίλε, πού απευθύνεται η επιστολή του Χριστού να, σε ποιους. Δηλαδή, έστελνε επιστολόχαρτα. Είχε ένα μηδέν, δεν αφήνει τίποτα. Είχε mail, με τι τα έστελνε, ρε φίλε, με περιστέρια. Με τι τόσο θέλετε την επιστολή, ρε φίλε, χειρόγραφη κιόλα. Να, ορίστε, κοιτάξτε, λέστε. Εγώ, ρε. Άλλοι καπνίζουν, άλλοι είναι ντύρλα, ρε φίλε, είναι ζάντε να πλάκα με κάνετε. Άλλοι κουβαλάνε το μαρκούτσι και άλλοι να πούμε το φτιάχνονται. Δηλαδή, έτσι φτιαχνόμαστε και εμεί. Τι να πω, ρε φίλε. Δηλαδή, λυπάμαι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Όλα αυτά, παιδιά, σα λέω να ξέρετε, θα τα λουστούμε. Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Εγώ δεν ακυρώνω τίποτα. Αλλά για αυτού που έχουν αντίθετη άποψη αυτά τα πράγματα, να το ξεκαθαρίσω. Είναι καλό να επισημαίνονται, αν όχι να υιοθετούνται. Δεν έχει σημασία να υιοθετήσεις κάτι. Σημασία έχει να το επισημάνεις και να πεις, ξέρεις ότι αυτό είναι ναι μεν αλλά. Έτσι, ναι μεν αλλά. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και για εσάς που έχετε αντίθετη άποψη, όπως και ο φίλος μου Λευτέρης για τον Ερντογάν, που θέλει να έρθει ο Ερντογάν για τα 200 χρόνια
από την απελευθέρωση από τους Οθωμανούς, από τους Τούρκους κατ' επέκταση. Ετοιμάσου! Ναι, λοιπόν, δεν έχει κανένα πολύ πρόβλημα και δεν πιστεύει, ας πούμε, ότι πρέπει. Υπάρχει μια αντιπαροχή. Έτσι, της ελληνικής κυβέρνησης, αυτό έχει δείξει τουλάχιστον μέχρι στιγμής και καλά κάνει, γι' αυτό λέμε την ψηφίζουμε όλοι. Έτσι ψηφίζουμε. Είναι σαν τα γκάλωπ τα οποία υπάρχουν εδώ στη Θεσσαλονίκη για το Δημαρχείο. Το έχεις παρατηρήσει καθόλου για το Δημαρχείο. Φιλέ, κλάμα. Α, θα σε πω τώρα, περίμενε ένα ρε φίλε, κάτσε. Από τα χαφ του ΠΑΟΚ, τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν πέντε μπαλιές, φίλε, για το χρόνο στο Champions League, σκέφτεσαι αυτό όλοι 30, 30 πλάς να τρέχουν και να έχουν απέναντι κάτι παιδάκια 22, 23 χρόνων, που αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές που κάνουν διαφορά, ε. Θα τον βλέπεις, έλα βγούμε μια selfie. Ναι, κάπως έτσι. Τέλος πάντων. Η κυβέρνησή μας, λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση και δύο πρωθυπουργός, έτσι, ψηφίζοντας βέβαια τη συμφωνία των Πρεσπών, προσπαθούν να την επιβάλλουν. Δεν επιβάλλεται αυτό το πράγμα. Στο λέω τζάμπα, κάνετε προσπάθεια. Η κατάσταση έχει φτάσει σε σημείο να έχει Πινοσέτ, Μαδούρο, γιατί αυτά ήταν και τα πρότυπά τους. Στάλιν, Κιμ Γιονγκουν, από την άποψη ότι γίνονται προσαγωγές και συλλήψεις πριν καν μιλήσει κάποιος εκπρόσωπος κυβέρνησης. Έγινε σήμερα στα Γιάννητσά. Τα μάθες αυτά με τον Κουβέλη. Πήγε ο Κουβέλης και από το πρωί τους βγάζανε μέσα από τα προποτζίδικα, από τα καφενεία. Τους προσαγγίγαν στο αστυνομικό μέγαρο για να κάνουν αυτά. Ναι, αυτά δεν είναι θέμα να κάνει. Κανένα δεν έχει γίνει τέτοιο. Δείξε μου μια επίσημη καταγραφή στην οποία τέτοιο. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που δεν φοράνε κουκούλες όπως εσείς, Λευτέρη. Για ανθρώπους που δεν κουβαλάνε ρόπαλα όπως εσείς, Λευτέρη. Μιλάμε για τον. Όχι καθόλου. Μιλάμε για καθημερινό άνθρωπο, ο οποίος κάθε προπό παίζει τον τζόγο του και πηγαίνει η αστυνομία και του συλλαμβάνει γιατί θα πάει ο Κουβέλης. Σιγά τα μούτρα, ρε φίλε, που θα πάει να αντιδράσει τώρα. Αυτό είναι τον Κουβέλη. Τυχαίο δεν είναι ο Κουβέλης, σε όλες τις κυβερνήσεις μέσα ήταν. Καταλαβαίνετε δηλαδή το διευθυντήριο τι ανθρώπους θέλει. Θέλει ανθρώπους με διάβια. Κάθεσαι απέναντι τον Κουβέλη. Και δεν χρειάζεται να πάρεις ούτε στεντόν ούτε τίποτα. Σε παίρνει ο ύπνος, ούτε να υπάρχει κανένας υπνοτιστής ούτε τίποτα. Σε μιλάει επί 30 δευτερόλεπτα και δεν λέει τίποτα. Αυτοί είναι οι πιο ικανοί. Αυτούς θέλουμε, αυτούς έχουμε. Και αυτοί, να ξέρετε κυρίες και κύριοι, έχουν ψηφοφόρους. Όπως ήταν οι ψηφοφόροι του Σύγχρουστού της επιστολής. Στους οποίους δεν ξέρουμε πού πηγαίνει η επιστολή τελικά. Λευτέρη, θέλω να μάθεις, παρακαλώ, σαν έγκυρος ηχοκλήτης που είσαι, πού πήγε αυτή η επιστολή. Μάλλον πού απευθυνόταν. Δεν με ενδιαφέρει πού πήγε. Στο καλό να πάει και να έρθει, να μας ξαναγυρίσει. Αλλά θέλω πραγματικά να. Πού απευθύνεται λοιπόν. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η ελληνική η δική μας κυβέρνηση, η οποία ψήφισε την συμφωνία των προσπαθών και προσπαθούν να την επιβάλλουν, κάτι το οποίο δεν θα γίνει. Η οποία βέβαια η κυβέρνηση έτσι έβαλε και την, με τη βοήθειά της βέβαια και τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, κάναν ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνουν την συγκεκριμένη περίοδο, γιατί, Λευτέρη μου, για να πάρουν είχαν αντιπαροχή αυτά εδώ, τις εκθέσεις των εταιριών αξιολόγηση αυτών των κολοσσών, έτσι, οι οποίες την χάνουν να είναι όλες αμερικάνικες. Fitch, Mitch, πώς τις λένε αυτές. Moody's, Goody's. Και δεν συμμαζεύεται ξαφνικά, ενώ έχεις τεράστιο εξωτερικό χρέος, πας στα 360 πιάνεις. Από τα 300 πήγαμε στα 360. Και ούτω καθεξής. Καλπάζει αυτό το πράγμα. Θα βγουν αύριο μεθαύριο, θα σου πούνε άλλα πράγματα, αλλά εσύ έχεις αναβαθμισμένη, λέει, οικονομία. Τι να πω. Έχεις αναβαθμισμένη οικονομία, έχεις βγει από τα μνημόνια, αλλά συζητάς με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορείς να κάνεις κάτι. Εγώ δεν καταλάβα γιατί βγήκαμε, πώς βγήκαμε από τα μνημόνια. Απλά πρέπει να πουληθεί το παραμύθι στις εκλογές, να μπορέσετε να αντλήσετε και εσείς τις δικές σας πληροφορίες και αύριο μεθαύριο να τους ψηφίσετε. Λοιπόν, αυτές του είδους οι ανταλλαγές, συγγνώμη που το λέω, παιδιά, εγώ έτσι αισθάνομαι. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Έχει γίνει ανταλλαγή της Μακεδονίας με αυτές τις εκθέσεις της αναβάθμισης για να πουληθεί το success story, ας το πω έτσι, γιατί αυτό είναι παπανδρεϊκό, συγγνώμη που το δανείζομαι από τους πράσινους. Σαμαρά success story, ναι, πριν το έλεγε ρε παιδί μου τέτοιος ο Αντρέα. Όχι ο Ταϊ αυτή, Αντρέα ρε φίλε, μεγάλο, δε, μιλάμε τώρα, ναι, όλοι αυτοί είναι αγορασμένα. Όλα αυτά που ακούσα τα τελευταία 20-25 χρόνια τα έχουν πάρει από τον Παπανδρέο, αυτά τα ξέρεις. Απλά ακριβώς, κάπως έτσι. Έχουν μεταλλάξει λίγο τις έννοιες, ρε παιδί μου, είναι αριστερών. Στροφών αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Και φτάσαμε εδώ πέρα, δηλαδή, να μας αναβαθμίζουμε ενώ πάμε χειρότερα. Πριν δεν πηγαίναμε χειρότερα. Αλλά υπήρξε η εντολή, συγγνώμη που το λέω, ρε Λευτέρη, έτσι, λίγο άκομψα, υπήρξε εντολή να φύγει εκείνη η κυβέρνηση γιατί δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα όλων αυτών, διεθνών οίκων, των Αμερικάνων, των Γερμανών. Όχι βέβαια. Δες με τι. Θα σου πω κάτι που μπορείς να το καταλάβεις. Δες πώς κινούνται οι αγορές. Είδες τι είπε ο Μπαρόζο που τον βρίζουν από χθες οι κομμουνιστές. Είπε ότι οι επενδυτές σε εισαγωγικά είναι ίσχυοι γιατί έρχεται ο Μητσοτάκης.
σου στέλνει το μήνυμα ότι μαγκά, τελείωσες. Πώς λέει και το δικό μας το σποτάκι, τελείωσες. Την Κυριακή τελειώνεις. Έτσι ακριβώς του είπανε και του Τσίπρα, τελειώνεις. Γιατί, γιατί ο επόμενος που θα έρθει, όχι ότι θα είναι διαφορετικός με τον Τσίπρα, αλλά επειδή έχει κουράσει αυτού η έπαρση του καλαμοκαβαλικευμένου πρωθυπουργού, ο οποίος όπου και αν περπατάει λέει στην Αθήνα, βλέπει χαρούμενα πρόσωπα. Φυσικά, άμα πηγαίνει σε τίποτα ταβέρνες και καφετερίες που είναι όλοι στον πάφο μέσα, όλοι χαμογελαστοί είναι. Καταρχήν την κυκλοφορεί αυτός. Κυκλοφορεί με 30 δημιουργίες ΜΑΤ. Πώς να δει ποιος κυκλοφορεί. Όλοι χαρούμενοι αστυνομικοί, γιατί όλη την ημέρα τι κάνουν. Κάνουν τίποτα, δεν κάνουν τίποτα. Ξέρεις κανένα που να κάνει και να γελάει. Αυτός που δεν κάνει γελάει. Και πολύ σωστά λέει και ο φίλος μου εδώ το κουφό. Φοβερό, φοβερό μήνυμα. Δηλαδή, θες να γελάσουμε, Ελευθέρη. Ο Κουβέλης, φίλε, είναι ικανός να κοιμήσει ψυχίατρο σε καναπέ. Λέει ψέματα. Όχι, ρε φίλε, δεν λες ψέματα. Είσαι Θεός, ρε φίλε, τελείωσε. Δεν υπάρχει αυτό πράγμα. Δηλαδή, ο Θεός να μας προστατεύσει. Δεν ξέρω αν ο Θεός. Μάλλον έχω την εντύπωση ότι έχει καταλήψει ο Θεός. Έχει φύγει. Πήγε σε άλλη χώρα. Δεν ξέρω προς τα που θα πάει. Αλλά ακριβώς αυτό, ρε φίλε. Πήγε στα Γενιτσά ο Κουβέλης, ρε φίλε. Που άμα τον αφήσει μόνο του και τον αμολύσει να φύγει έξω από την Αθήνα. Και τον πει πάνε στα Γιάννησά, μπορεί να βρεθεί στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου να πάρει Λεκαλωτά. Αεροπλάνο για να πάει. Τι διασταυρωτά, ρε φίλε. Τι να πω, ρε φίλε. Λέει ο 929. Ευτυχώς που μας επισήμανε ότι είναι χειρόγραφη, γιατί για λίγα δευτερόλεπτα νόμιζα ότι το έγραψε στο Messenger του τάμπλετ. Πάω και θα ήταν και αυτό, λέω. Γιατί είναι τέτοια, Λευτέρη. Χιλιάδες τα μηνύματα, ναι, στο Messenger, που έτσι, να προλάβει να τα απαντήσει. Ναι, και το Χριστό. Ο Χριστός τα λεφτά, φίλε. Δεν τα λέω εγώ. Κάντε λάθος, κύριε και κύριοι. Κάποια ζώα νομίζανε, όπως λέει ο Βελόπουλος, κάποια ζώα νομίζανε και το κάνανε, πώς το λένε, μοντάζ, πώς τα λέτε εσείς, αυτά εδώ, μοντάζ, έτσι. Και τα παρουσίασα στον κόσμο ότι εμείς είπαμε ότι η επιστολή του Χριστού ήταν στο Messenger, αιώα. Πώς το λέει ο δικός σου εδώ. Μπράβο, ρε 900, είσαι ωραίος. Μ' αρέσει το mood, ας πούμε, που να έχεις λίγο έτσι, μια ευθυμία, γιατί αυτά πρέπει να τα περάσουμε μόνο έτσι. Αλλιώς δεν την περνάμε. Δεν την περνάμε. Η κατάσταση είναι τραγική, αλλά εμείς το. Κρατάμε λίγο σε εύθυμο τόνο να πούμε, γιατί άμα είναι να αυτοκτονήσουμε, ρε παιδιά, δεν θα γίνουμε και τον, σαν τον άλλον τον Prodigy. Ανοίξτε τα παράθυρα, το μόνο εύκολο είναι να αυτοκτονείς. Το πιο δύσκολο είναι να μείνεις εδώ και να τους αντιμετωπίσεις. Αυτό φοβούνται αυτοί, το θα τα αντιμετωπίσεις. Δυστυχώς. Και ξέρεις τι, δεν βγάζεις και άκρη, ρε παιδί. Δεν βγάζεις. Ακούστε, τους ακούσει, ας πούμε, πώς μιλάνε και λες, ρε φίλε, αυτοί ζούσαν εδώ και όμως έχουν ψηφιστεί. Δεν θα μπορείτε. Γι' αυτό ξαναψηφίζουμε λοιπόν από εδώ και πέρα, ξαναψηφίζουμε την ελληνική κυβέρνηση. Η οποία σας πάω αίμα μέχρι τέλος. Μπράβο, θα έχει σαν σκοπό τον απόλυτο διαμελισμό της χώρας. Θα δώσει και λίγο από την Κρήτη, λίγο από τη Ρόδο. Του Καστελόριζο δεν μας ενδιαφέρει. Τουλάχιστον να μας μείνει ο κρατής στο Ερακλά και το άρρωστο που είναι στο Καστελόριζο. Τουλάχιστον να τον ακούμε. Ας πάει σε κανένα άλλον, εσύ δίπλα, ρε παιδί μου. Ξέρω ποιο θα είναι δικό μας. Όποιο θα είναι δικό μας, ας μετακομίσει εκεί πέρα. Τέλος πάντων, θα δώσουν 16-17 νησιά. Δεν είπε ο Ζουράρης. Πάμε όλοι μαζί να το κάνουμε, παιδιά! 16-17 νησιά, δεν είπε αυτός ο βλογιοκομμένος, ρε φίλε, κάνει και τον παοξέ αυτός. Θα πεις τώρα, καλά τώρα, δεν το συνεχίζω, γιατί είναι εις βάρος μου αυτό που θέλω να πω, αλλά δεν το λέω, γιατί, ξέρεις, κρατάμε και λίγο τα προσκύματα, Λευτέρη μου, τι να κάνουμε, αγόρι μου, τι να κάνουμε, δεν τα λέμε όλα, έτσι δεν τα λέμε όλα, αλλά κάποια πράγματα να τα αντιλαμβανόμαστε, κυρίες και κύριοι, και θέλω να πιστεύω ότι το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Δεν μπορεί δηλαδή. Συζητούσαν να λέει στον προπό πέντε γείτονες για τις παροχές. Όλοι συμφωνούσαν ότι εφόσον δώσει τα επιστρεφούμενα μέχρι τέλη Απριλίου θα τον ξαναψηφίσουν. Φάτε σανό, γιατί έχει και πιο πολύ. Δεδομένο, εσείς πιστεύετε, κυρίες και κύριοι, ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Τι θέλει ο Έλληνας, ρε φίλε, να του πετάξει λίγο καραμέλα. Έτσι, ένα γάντι του πετάς και φτιάχνεται αυτός. Και τον ξαναψηφίζει. Δηλαδή το γουστάρι, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, ότι στείνω δύο κάλπες, Λευτέρη. Του κατακτητή και του υποδοχεία του κατακτητή. Δηλαδή ένα σύγχρονο Τσολάκογλου, όπως είναι η σημερινή ελληνική κυβέρνηση. Τελικά εσείς τι προτιμάτε, στήθος ή μπούτι? Μπούτι. Λοιπόν, είμαστε χορτάτη μου, στήθος, λίγο μπούτι, ρε παιδί μου. Φταίει αυτός που το δείχνει ή αυτός που το πιάνει? Για πες μου, σε παρακαλώ. 99%. Α, μπράβο. Απάντηση δεν πήραμε. Λοιπόν, στείνεις λοιπόν μια κάλπη και βάζεις, ας πούμε, την ελληνική κυβέρνηση. Έτσι, και βάζει από την άλλη τον κατακτητή. Εσύ πού θα βάζεις στοίχημα ότι θα κερδίσει? Σε μια δημοσκόπηση αν έκανες. Ο διπλανός. Ποιον κάνουν πως φοβούνται? Πρόσεξε με λίγο πως μιλάω. Ποιον κάνουν πως φοβούνται?
για να υπάρχει άλλο εγώ για να δώσω στον άλλον την εντύπωση ότι κάνω κάτι, πρέπει να του δώσω σημάδι ότι υπάρχει εχθρός. Πώς γινόταν παλιά στον ΠΑΟΚ, Λευτέρη, που όταν δεν υπήρχε εχθρός, αυτοί εφεύραν έναν εχθρό, ένα σκιάχτρο, απλά για να μπορούν να επιβεβαιώνουν την ύπαρξή τους. Έτσι κάνει και η ελληνική κυβέρνηση, η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Αλλά δει αυτή, ας πούμε, ένα παραπάνω η οποία θέλει να τιμήσει τον Ερντογάν. Τον Ερντογάν δεν κάνουν πως φοβούνται. Τι φοβούνται, αφού έρχονται εδώ πέρα, κάνουν ό,τι θέλουν, πηγαίνουμε εμείς, κάνουμε σχεδόν ό,τι θέλουμε εκεί πέρα, κτλ. Κτλ. Τι, πού είναι ο φόβος? Πώς δεν μπορούν να έρθουν? Τι θέλουν? Καλά, εντάξει, θέλουν χαρτιά γιατί δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο αυτό. Όταν λέμε ότι έρχονται, και με τα χαρτιά έρχονται. Εγώ ρε μου, ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, δεν είναι το ίδιο, αλλά έρχονται, ρε φίλε. Και επιχειρηματίες έρχονται, Έλληνες επιχειρηματίες δεν πάει στην Τουρκία. Οι επιχειρηματίες, οι Τούρκοι έρχονται εδώ και να αγοράσουν όμως. Αυτό σου λέω ότι έρχονται. Έχουν συνδιαλλαγές. Στο γραφείο του Πρωθυπουργού, να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες τώρα, δεν θέλω τώρα. Α σου πω εγώ τώρα για τους Τούρκους που κάνουν που τους φοβούνται. Κάνουν που τους φοβούνται, σου είπα. Συνεργάζονται όλοι αυτοί εδώ. Δεν συνεργάζονται στα παράλια της Μικράς Ασίας. Δεν συνεργάζονται με τις ΜΚΟ, σε παρακαλώ, ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Να το μάθω κι εγώ, γιατί δεν το γνωρίζω καθόλου. Τι, αν δεν το αντιλαμβάνεσαι, δες το, ρε. Υπάρχει. Πόσοι ΜΚΟ έχουν πάρει και τρέφουνε κόσμο. Από πού τους βρήκαν αυτούς εδώ πέρα όλους? Βγήκε ο Βίτσας, λέει, για 630.000 μετανάστες, λέει τώρα. Εκεί που ήταν οι 50 γίνανε ξαφνικά 630. Αύριο μεθαύριο, άμα πει κανένας κάνα εκατομμύριο, θα τον πάρουν για τρελό. Μα δεν τρελός. Τρέλα πουλάνε αυτοί. Και το μάτι. Να σου δώσω, μια εικόνα για το μάτι. Αυτοί ρε φίλε δεν έχουν τίποτα, έτσι. Θα πληρώσουν έμφυα κανονικά, θα πληρώσουν. Πρέπει. Σε ρωτάω εγώ τώρα, παιδί μου, σαν κυβέρνηση, εσύ θα έπρεπε να πάει να πάρεις, ας πούμε, γιατί εσύ τους έκαψες με τον τρόπο σου. Με τον τρόπο που λειτουργεί το ελληνικό κράτος αυτοί παθαίνουν. Δεν λέω ότι το κάνουν εσκεμμένα. Με τον τρόπο που κάνουν. Γιατί δεν μπορεί να είναι πολιτικός λόγος, Λευτέρη, ξέρεις, τα κάνανε και οι άλλοι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνανε οι άλλοι. Αν τα κάνανε οι άλλοι κακώς, κακώς τα κάνανε, αυτοί βρέθηκαν, καλώς βρέθηκαν, θα το δείξει η ιστορία, βρέθηκαν εδώ για να διορθώσουν όλα τα κακώς κείμενα. Αν είναι να αυτοί τώρα να ήρθαν και να συνεχίσουν τα κακώς κείμενα για να γεμίσουν και οι δικές τους οι τσέπες, μα οι τσέπες τους ήταν γεμάτες και από πριν. Δες ποιοι είναι υπουργοί. Δεν βρεθούμε ένα φτωχό. Βρίσκουμε ένα φτωχό. Πάρε το σταφάκι. Βρίσκουμε ένα φτωχό, ρε. Δες εκεί πέρα εκείνη την χάρπαστη που πήγε, πήρε τα 200 χιλιάρικα όταν είχε capital control. Εγώ δεν ξεχνάω, ρε. Καμίλα είμαι. Αυτή που ρύθμισε και τα χρέη του ΠΑΟΚ. Που έστειλε τη μάνα της και η μάνα της ρώτησε τη μάνα της. Πώς τη λέγανε εκείνη εκεί. Που δεν ξέρει τη μάνα που πήρε 200 χιλιάρικα. Τους ρεμπεσκέδες και τους κερχανατζίδες, ρε. Μέα, θα πεις τώρα. Δεν ξέρω με τι έχω να κάνω. Με αυτούς μεγάλωσα εγώ. Με αυτούς έχω μεγαλώσει εγώ. Γι' αυτό και δεν το σηκώνω. Σαν οργανισμός αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Βλέπω τι γίνεται. Ποδόσφαιρο θες. Τρεις χειρότερα. Τι έχουν διορθώσει. Πες μου εσύ σε παρακαλώ τι έχουν διορθώσει. Τίποτα. Δεν βγήκαν αυτοί να διορθώσουν. Έτσι δεν σας κοροϊδεύανε. Εσείς δεν με βρίζατε που δεν συνεννούσα σε αυτό το πράγμα. Σας είπα, υπάρχει ατζέντα. Ποια είναι η ατζέντα. Θα διορθώσω. Θα κάνω. Ποιοι πρωταγωνιστούν οι ίδιοι. Εσείς, αν θέλετε, πιστέψτε το. Εμένα, αφήστε μου, επιτρέψτε μου να έχω μια διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και επειδή ζεστάθηκα, βγάζω και το μπουφάν μου. Το όχι το μπουφάν μου, την μπλούζα μου. Δηλαδή, πρέπει να είναι βαλαβάνι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ. Βαλαβάνι, ρε φίλε. Ξαφανίστηκε αυτή, φίλε. Αυτά είναι τα στούκα, ξέρεις, έτσι. Πώς το λένε, όχι οι Ιαπωνέζοι που πέφτανε, πώς τα λέγανε, καμικάζι. Λοιπόν, αυτή είναι η καμικάζη της πολιτικής, του διευθυντηρίου. Πάνε βγάζουν να κάνουν τη βρώμικη δουλειά ώστε να περάσουν όλοι μπάι και μετά εξαφάνισε έτοιμα. Πού είναι αυτή τώρα? Τάγα μου, δίθεν είναι, ξέρω εγώ, κάπου είναι. Εγώ καθόμουν στην ουρά για να πάρω τα 60 ευρώ και αυτή είχε στείλει τη μάνα της αγόρι μου, ενώ είχε, ήξεραν από πριν οι τράπεζες. Αλλά δεν ήξερα, λέει, δεν είχα μιλήσει, λέει, με τη μαμά μου. Γονέας 1, γονέας 2 και η πεθερά πώς θα λέγεται. 666. Κάπως έτσι το βλέπω. Δεν ξέρω εσύ τι βλέπετε. Άλλαξε το ποδόσφαιρο. Τι άλλαξε το ποδόσφαιρο? Άλλαξε ο Μανουλίος και βάλτε ρούχα τα αλλιώς. Τι έκαναν? Διώξαν τους Έλληνες γιατί δεν σφέραν τους Ευρωπαίους. Τους είδαμε. Και σιγά σιγά όσο θα τους βλέπετε περισσότερο, τόσο θα εκτιμάτε αυτό που είχατε και δεν μπορούσατε να το κάνετε ζάφτη. Γιατί το ζήτημα είναι να το κάνει ζάφτη, έτσι δεν είναι? Δεν είναι τυχαίο. Και με ρωτάει σήμερα, εχθές μάλλον με ρώτησε, μου λέει, ποιος τους πληρώνει αυτούς? Λέω, η ΕΠΟ.
Ποιο λέει την πληρώνει την ΕΠΟ? Άρα, δεν ξέρω. Ο χορηγό. Ποιο την πληρώνει? Ξέρω εγώ τα έξοδα τη ελληνική ποδοσφαιρική μεσοπολιτεία που είναι αυτοδιοίκητο αλλά έχει επιδότηση από το ελληνικό κράτο. Έχουν επιδότηση οι ομάδε από το ελληνικό κράτο. Δηλαδή εταιρείε, ανώνυμε εταιρείε, οι οποίε έχουν μόνο ζημία, επιδοτούνται από το ελληνικό κράτο. Και ρωτάω εγώ τώρα έναν απλό ταξιτζή, έναν απλό επιχειρηματία, αυτό απασχολούμενο που έχει ένα μαγαζί, το οποίο είναι μέσα για μέσα, χρωστάει στην εφορία, χρωστάει τι Μιχαλού, γενικώ χρωστάμε. Χρωστάμε σε όποιον μιλάει, σε όποιον δεν μιλάει και στου μογκού χρωστάμε. Στου τυφλού χρωστάμε. Βλέπει τον κουρουμπλί με μια απίθμενη περιουσία. Και λε, τρελά, ρε φίλε, πώ είναι δυνατόν ένα άνθρωπο ο οποίο δεν βλέπει να έχει τόσο μεγάλη περιουσία? Θα πει αν έβλεπε, γιατί οι άλλοι που βλέπουν δεν έχουν, έχουν, ρε παιδί, μάλλον σου κάνει εντύπωση. Είναι σε αυτού που παίρναν τι επιδοτήσει οδηγών ταξί, ρε παιδί μου, κάτι τυφλοί. Όχι, σε οδηγού ταξί δίνανε επίδομα τυφλού. Τα ξεφτά. Τα ξέρει. Γιατί τα ήξερε, τα ξέραμε να τα λέμε στι προηγούμενε κυβερνήσει και τώρα δεν τα λέμε. Γιατί διορθώθηκαν. Δεν διορθώθηκε τίποτα. Σα είπα, έχουν πάρει. Is too much, is too much. Γεια σα, is too much, υπάρχει αναβλητικότητα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αναβάλλε. Maybe I'm sick. Mental sick, maybe. Mental sick. Δεδομένου ότι είναι sick. Mental δεν υπάρχει, φίλε. Δεν υπάρχει κανένα mental. Την καλησπέρα μου στον Αεξή από τη Νέα Σμύρνη, ο οποίος λέει: οι επιστολές του Ιησού απευθύνονταν στον Τίγρη και του έλεγαν ότι ο Θωμάς, εκτός από άπιστος, είναι και έμπιστος. Σωστό! Μιλάς για τον Θωμά το Μαύρο! Ο οποίος είναι ο τελευταίος ποδοσφαιριστής, και το έχω μάθει από βετεράνους της ΑΕΚ, ο οποίος ήταν πραγματικά η έννοια του αρχηγού. Κατέβαζε και ανέβαζε στο λεωφορείο της ΑΕΚ, παράδειγμα, όποιον γουστάριζε. Αν έλεγε καμιά ματσακονιά, ο προπονητής έκανε λίγο το δύσκολο, σταματούσε το λεωφορείο επιτόπου και τον έλεγε κατεβάστε τον κάτω. Αλλά έμπαινε μέσα στο γήπεδο, φίλε, και έκανε τη διαφορά. Ο μεγάλος αρχηγός έτσι κάνει, φίλε. Δυστυχώς, ευτυχώς μπορεί εμείς θέλουμε να είναι καλά παιδιά. Έτσι, να τους στέλνεις για τσιγάρα, σαν το 14. Τον έστελνες για τσιγάρα, έφερνε πλυντήριο, η σημαδούρα. Αυτά βλέπω εγώ και παίρνω παραδείγματα για το τι συμβαίνει. Όλοι είναι καλά παιδιά στον ΠΑΟ. Δεδομένο, φίλε, δεν τι συζητάς τώρα. Καλησπέρα στον 156, ο οποίος λέει καλησπέρα Πασχάλη, καλησπέρα και σε σένα. Το φιλαράκι λέει από το Καστελόριζο, από Ηρακλής τον βλέπω Αλάνια Σπορ. Τζαβέλας και τα λοιπά. Ναι, ρε φίλε. Το Ηρακλάκι το άρθρο θα γίνει Αλάνια Σπορ. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, αφού θα τα δώσουμε για αυτούς. Να σου πω κάτι. Και που το έχουμε το Καστελόριζο, τι γίνεται, ρε φίλε. Να καταλάβω, ποια είναι, τι κερδίζουμε εμείς από το Καστελόριζο. Τίποτα. Κερδίζει κάτι. Έχουμε πόσες 3.000 νησιά. Δώσε καμιά 300-400 να τα ξεφορτωθούμε. Νησίδες. Τι τις κάνουμε αυτές οι νησίδες τώρα τις μέσα στο νερό? Ενώ είναι πλωτή γέφυρα, είναι πλωτό, έτσι. Θα μπορέσουν να έχεις πολλά πράγματα εκεί. Δεν σε αφήνουν, θα πει ο άλλος, δεν σε αφήνουν. Άμα σε αφήνουν, τι συζητάμε, ρε παιδιά, τότε. Συζητάμε, συζητάμε. Τι, δεν σε αφήνει ο ένας. Δεν σε αφήνει ο άλλος. Δεν σε αφήνει ο Μίξ. Καθίστε καλά τώρα. Καθίστε καλά, με τρελαθούμε, μην γυρίσουμε τα μυαλά μας. Γιατί γυρνάνε τα μυαλά μας και τα μυαλά μας πονάνε. Λένε. Κάτσε καλά. Δεν σας είπα, υπάρχει και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα με πληροφορεί και ο Λευτέρης, ότι είπε, γιατί μας το είπανε και πριν, ότι βάσει τη συμφωνία των Πρεσπών να γίνει αυτό, λέει, και στο Αιγαίο. Στους Τούρκους πρόταση. Ακριβώς, εγώ σας είπα. Θα σας έρθουν μέσα στα σπίτια και όχι για το όνομα, για το δεκάνησες μιλότητα. Κάτω για να σταματήσει όλη αυτή η υπόθεση περιεθνικών θεμάτων κτλ. Αυτό είναι η πρόφαση. Δηλαδή, αν πάει να κάνει εξόριξη, πάει μέσα στη Βουλή και λέει ο Τούρκος βουλευτής, λέει υπάρχει θέμα, λέει, με τις εξορίξεις. Άμα υπάρχει θέμα, πάρε τον μπούλο και γυρνά πίσω, ρε φίλε. Και πάνε στην Exxon Mobil. Αφού θες να τρίξεις τα δόντια και τα τρεις εμένα, τα λες στην ίδια να ακούσει πεθερά. Κατάλαβες. Έρχεσαι δηλαδή μέσα στο σπίτι μου, με απαυτώνεις και α πούμε και ευχαριστώ. Έλα ξανά. Να φύγετε, κύριε, να πάτε αλλού. Αυτοί, να σου πω κάτι, μπορεί να το κάνανε. Και είναι δύο βουλευτές, το βλέπω, Καραγιαννίδης και Ντουζίνας. Η συμφωνία, λέει, των Πρεσπών θα πρέπει να είναι μοντέλο για την επίλυση και των ελληνοτουρκικών διαφορών. Από πού και σου έχω εγώ με τους Τούρκους διαφορές? Καμία διαφορά δεν έχω. Αυτοί έχουν. Εγώ δεν έχω. Αν θέλουν, ας αναγνωρίσουν Λοζάνες και τα χωρικά ύδατα και αν διαφωνούν πάλι, με γεια τους, με χαρά τους, ας πάνε στη Χάγη όπου θέλουν να πάνε κτλ. Εάν έχουν βρει πρόσφορο την ελληνική κυβέρνηση να αλώσουν και την συνθήκη της Λοζάνης, σας βλέπω να έχετε, όπως έχετε το χάρτη, να δείτε το χάρτη της Ελλάδας το 1880.
Δηλαδή πριν, μάλλον στην μετέπειτα ιστορία της επανάστασης κατά των Οθωμανών και πριν την προσυστάσεως του τουρκικού κράτους από τον Κεμάλ. Έτσι, δέστε λίγο το χάρτη, η οποία είναι, μας το είπε και φίλος ακροατής, το τι σημαίνει η Ελασσόνα. Η Ελασσόνα, τι σημαίνει η λέξη Ελασσόνα. Ήταν τα όρια της χώρας εκεί. Έτσι. Απλά μπορείτε να το κάνετε, μπορείτε να το ακολουθήσετε, και αυτό λέω ότι ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ για να μείνουμε, όσο πιο λίγοι μείνουμε, τόσο καλύτερη τύχη θα έχουμε προφανώς. Έτσι το βλέπω το θέμα. Το να φτάσει σε ένα σημείο, ναι. Το να φτάσει σε ένα σημείο, να λες ότι πρέπει και με την Τουρκία να λύσουμε με έντιμο συμβιβασμό. Από ποιος που είναι έντιμος συμβιβασμός? Ποιος σας έδωσε εσάς το δικαίωμα να πάτε να κάνετε έναν έντιμο συμβιβασμό κατά εσάς, χωρίς να ρωτήσετε τον κόσμο? Δεν είστε κυβέρνηση. Καταρχήν είστε κυβέρνηση μειοψηφίας. Αυτά, παιδιά, είναι καταγεγραμμένα. Έτσι, εγώ δεν λέω κάτι το οποίο το εφεύρω από το μυαλό μου. Είναι καταγεγραμμένα. Που σημαίνει τι? Από αθλητική πλευρά να το δεις. Δηλαδή, εγώ είμαι το σωματείο το μεγάλο. Και θα κλείσω με αυτό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα λίγο για το ΠΑΟΚ Πανιούνιος. Θα μου επιτρέψει λοιπόν η Λευτέρη ένα λεπτό. Και αυτό είναι λίγο σκληρό που θα σας πω. Βλέπω ότι πολλοί κόσμος αντέδρασε. Πολλοί κόσμος στράβωσε κτλ. Με την τακτική. Με τον Πανιόνιο, αν ήταν πέναλτι κτλ. Σκέφτεστε να αποκλειόταν ο ΠΑΟΚ από το μάτς με τον Πανιόνιο? Τι θα λέγει ο κόσμος? Θα έλεγε, ρε Σαββίδη, ένα Πανιονάκο δεν μπορεί να κάνει ζάφτη. Άφησε τον ΠΑΟΚ με 30.000 κόσμο έξω από το κύπελο. Αυτά και ιστορίες μου του και... Καταλάβατε? Το λέω για να το αντιληφθείτε. Έτσι είναι οι μεγάλες δυνάμεις. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι και οι ομάδες. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Το Πανιόνιο θα τον έτρωγα στο 119. Έτσι είναι. Αυτό δεν φωνάζαμε? Αυτό δεν ζητάμε από τη διοίκησή μας, την εκάστοτε διοίκηση της οποιοδήποτε ομάδας? Με οποιοδήποτε τίμημα θα πάρω τον αγώνα, θα πάρω το κύπελο. Και όποιος τσιρίζει γιατί το κάνουν μια, είναι αδύναμος. Γιατί ο δυνατός δεν τσιρίζει. Κάνει μούχτη. Γιατί είναι ο δυνατός, φίλε? Θα με χτυπήσουν, θα με τσιρίζουν, θα με κάνουν, θα με ράνουν. Ναι, είμαι ο δυνατός. Πώς θα γίνει? Αν βρω τον Παναθηναϊκό, θα το χτυπήσω. Αν βρω τον Ολυμπιακό, θα τον πατήσω. Θα βρω την ΑΕΚ, θα την ταχταρίσω. Όποιον βρω, θα τον τελειώσω. Γιατί είμαι ο δυνατός. Δυστυχώς, αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Γι' αυτό και σας είπα τότε εκείνο το βράδυ μετά τον Πανιόνιο ότι καλώς καμωμένα είναι. Αν ήταν πέναλτι, δεν ήταν, και να μην ήταν και το έδωσε, ο δυνατός θα το πάρει. Γιατί είναι ο δυνατός στο 119, πια η διαφορά στο 110, στο 119. Ο χρόνος παίζει ρόλο. Εντάξει, οκ. Αν έχει τη μήκα, μοιάζει σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι οι καταστάσεις. Λοιπόν, πάμε σε ένα κομψό διαφημιστικό και να ανοίξουμε και τον τρίτο διάβολο επικοινωνίας για να μιλήσουμε, αν είστε φρόνιμοι. Κανόνες σε καμιά ώρα αυτά, έτσι που σε μιλάω εγώ, να έχεις ανοιχτό μικρόφωνο και να γίνομαι μετά 3-2, έτσι. Μας βλέπω, όχι στον εισαγγελέα, φίλε. Με βλέπω να πάω να ζητά πολιτικό άσυλο, φίλε. Πού να πάω τώρα, πού να πήγαινα, Βόρεια Μακεδονία να πάω, στα Σκόπια ή στην Τουρκία να πάω? Πού θα ήμουν πιο καλά? Είναι φρέσκο εκεί πέρα, δεν με πάει η καρδιά, φίλε, δεν υπάρχει. Σκόπια, ναι, αυτοί το λύσαν. Νομίζουν ότι θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Εγώ έχω την εντύπωση ότι θα αρχίσουν τα σκούρα, θα αρχίσουν αματιέλευση των παραθεριστών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικά εδώ χωρίς τις επιστολές του Ιησού, που περιμένουμε να δούμε πού ακριβώς έστελνε την επιστολή ο Ιησούς, σε ποιος ήταν ο παραλήπτης της επιστολής, ο οποίος δεν μάθαμε ποτέ. Φυσικά δεν ήξερα καν ότι τότε γράφανε, τα αραμαϊκά ήταν τότε. Έτσι. Έχω δει την ταινία του Mel Gibson, δεν ξέρω αν την έχετε δει, η οποία είναι σε αραμαϊκή γλώσσα. Ακούστε την λίγο. Έχει ενδιαφέρον να δείτε, δηλαδή, μια ταινία
σε μια άγνωστη γλώσσα, έτσι. Άλλο να ακούς τώρα σε αγγλικά τα οποία γνωρίζεις, τα ιταλικά, τα γαλλικά, πάει σε τσόντα το μυαλό σου, έτσι, καθαρά πράγματα. Ζω, μα τη λέω αυτό, σα τη βλέπω. Βλέπω αυτά, σα πατάζω, αγγλικτούς. Έτσι, δηλαδή, έχεις ένα τέτοιο. Ομιλεί ωραία, γούρια, ακούστα. Το μυαλό σου πάει στην Ιταλία, Φινέτσα, Αλφαρομαίο, Φεράρι, τάχα μου δίθεν. Έτσι, μακαρόνια, πάστα, διπάστα, Κολοσσέο, Ρώμα, Λάτσιο, Δυνατάλε. Και δεν συμμαζεύεται. Η Γερμανία, άστα να πάνε, μπάνε. Δεν μιλούνται αυτοί, δηλαδή. Ξέρετε ότι στη Γερμανία υπάρχει οίκος ανοχής ζώων, έτσι, το γνωρίζει. Τυχαίο δεν νομίζω, φίλε. Ναι, δεν τυχαίο, δηλαδή. Ο Ρώσικο τώρα, μπιάτ, βότκα και Άγιος ο Θεός, δηλαδή. Το γάλα στο παιδιά πρέπει να είναι, το πιπερό πρέπει να είναι λίγο, μια δόση έτσι, γλυκό πατάτας, ναι, δεν μπορεί, ναι. Άρα, καταλαβαίνετε, δηλαδή, αν τα αραμαϊκά αξίζει τον κόπο να δει την ταινία, αν δεν την έχετε δει κιόλας. Λοιπόν, 23-10-90-90-90, 9-55 και ενώ το μήνυμα στο 54-3-40, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης, 95,5. Καταρχήν... Πάρα πολλά μηνύματα θα απαντηθούν. Σας τα απαντάω με τον τρόπο που τα ρωτάτε. Έτσι καταλαβαίνετε και από την κουβέντα που κάναμε στο προηγούμενο μισάωρο. Παίρνετε και τις απαντήσεις τις οποίες υπάρχουν. Τώρα έχω ένα φίλο μου τραπεζικό, ο οποίος με έκανε σήμερα. Περίμενε λίγο. Ένα λεπτό στις γραμμές. Μου λέει, γνωρίζει, μου λέει ότι το ευρώ που τυπώνεις εδώ έχει ονομαστική αξία. Δηλαδή, τι εννοεί δηλαδή. Αν δηλαδή πας και κάνεις ένα ευρώ, δεν πληρώνεις ένα ευρώ, σε κοστολογούν 1,5 ευρώ. Δηλαδή άμα κόψεις ας πούμε 5 εκατομμύρια ευρώ σε κέρματα, η Τράπεζα Ελλάδος, εγώ δηλαδή, γιατί εγώ φορολογούμαι κτλ, θα πληρώσω 5 επί 1,5. 7,5. If you know what I mean, όποιος δεν έχει καταλάβει, ωραία πράγματα, έτσι. Τυχαίο δεν νομίζω, για να καταλαβαίνετε τι σημαίνει τοκογλυφία, να αντιλαμβάνεστε τι υπάρχει δίπλα σας. Και θα καταλάβετε για ποιο λόγο όλα αυτά τα στρώματα τα κοινωνικά είναι τόσο διαβρωμένα ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση. Κομμένα και κραμμένη από μένα, πάμε να είμαστε κομψοί σας παρακαλώ στο τηλέφωνο, έτσι για να μιλάει και περισσότερος κόσμος. Παρακαλώ. Πασάρ, καλησπέρα. Καλώς τον κύριο Γιώργο. Αγαπητέ φίλο μου Πασχάλη, όλα αυτά που ανέφερες. Τα παραπάνω έχουν λιγάκι υπερβολή. Υπερβολή πιστεύεις? Λιγάκι. Για να ακούσω. Το γεγονός αλφα. Αλφα μικρό. Ναι. Το γεγονός και μόνο ότι ο Υπουργός Τσίπρας αναφέρθηκε σε πρόγραμμα 100 ημερών στην αρχή και μετά από το πρόγραμμα 100 ημερών μεταπήρθηκε σε μια συμφωνία που ούτε και αυτός ο ίδιος πίστευε ότι θα κάνει. Mm-hmm. Δεν ήταν δικό του αποτέλεσμα, yeah. Ούτε δικιά του σκέψη. Ήταν μια σκέψη όλων των άλλων. Ώρα για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, με τον Πασχάλη Καμόρα, στο Αθλητικό Μετρόπολης. Yeah.
καρδιά καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνε, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα κι έμαθα. Βουλιές ολόκληροι, μα και σε οικόπεδα. Με ζήτες πάντα ένα τσούρμα από κολόπεδα. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Σε δέρνει το όνειρο και στάσεις αίματα. Τα χάσες όλα, σελίδα ολόλευκη. Κάποτε ήταν η ζωή σου γαλανόλευκη. Καληνύχτα Ελλάδα, δεν σε κοιμήσου. Δεν χωράω στο ίδιο σπίτι μαζί σου. Καλημέρα όταν σου είπα πριν χρόνια. Ήδη μυρίζει η φτηνή σου κολόνια. Καληνύχτα Ελλάδα, δεν σε κοιμήσου. Η ζωή μου έξω από τη ζωή σου. Γιατί έγινε και σου φέρε πόνο. Εσύ φταίς και μόνο. Σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο. Και προτιμά σου ένα instant με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι. Και θες μερίδιο από το χρυσό της ένα σκορακάκι. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδια σαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρίσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα κι έμαθα. Σημάδι μου ήσουν, σημάδια γέμισες. Πού πήγαν όλοι αυτοί οι ήρωες που γέννησες. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Άδεια τα μάτια, κάτω τα βλέμματα. Χάνω τον έλεγχο, χάνω την πίστη μου. Μα ό,τι κι αν γίνει θα σε πάντα το κορίτσι μου. Καληνύχτα Ελλάδα, πες σε κοιμήσου. Καλημέρα όταν σου είπα πριν χρόνια. Σε μια υπόσχεση για 20 πρωταθλήματα. Οπότε οι αντίπαλοι μας έχουν υπομονή να περιμένουν άλλα 13-14 χρόνια. Έτσι, εγώ εδώ θα είμαι. Δεν πάω πουθενά. Εδώ είναι το σπίτι μου. Είναι η πόλη στην οποία γεννήθηκα. Μεγάλωσα. Δουλεύω εδώ. Την βοηθάω όσο μπορώ. Άρα δεν έχουν οι νοικοκύριδες. Δεν θα φύγουν από το σπίτι τους. Δεν μπορεί να πάει άλλο με αυτές τις διαιτησίες. Δεν μπορεί να πάει άλλο με αυτές τις διαιτησίες. Συμμαζέψτε τους ή διώξτε τους. Δεν κάνουν αυτοί για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ψυχή! Τον άλμα. Το έχει ανάγκη. Ο κόσμος να φαίνεται ο νεσίτα. Και πάλι χρόνια πολλά. Να φαίνεται δεν έχω. Εμένα δεν με λύγησε η δεύτερη εγκληματική οργάνωση. Από αυτούς με τα κουστούμια που κάνουν κομμάτι στο ποδόσφαιρο το 1996. Τους βλέπω για πρωινό όλους. Το ποδόσφαιρο είτε θέλουν κάποιοι είτε δεν θέλουν θα το φτιάξουμε. Η ώρα τους πλησιάζει.
Λίγα ψωμιά τους μείνανε. Όσοι αγαπάνε το ποδόσφαιρο και θέλουν καθαρό ποδόσφαιρο, εμείς είμαστε μαζί τους. Απλώς επειδή κατηγορούμε, με γράφουν να φραγκούζω. Είδα έναν κύριο και μου έκανε έτσι με τη μοτοσυκλέτα, το περνούσε κτλ. Και κάποιος δεν ήθελα ποτέ να πω ότι έχω βάλει στον Παναθηναϊκό και μου είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο που το είπα. Και απλώς με όλη αυτή την κριτική που έχω δεχθεί, υποχρεώθηκα να κάνω κάτι που είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο, να πω πόσα χρήματα έχω βάλει. Και πρέπει να βάλω ακόμα δυστυχώς κι άλλα που δεν ούτε τα έχω. Και να σας πω και κάτι, ας έρθει και κάποιος άλλος να βάλει πλάτη τέλος πάντων. Έχω πρόσκληση από τον κύριο Κοντομινά να κάνω μαζί σου εκπομπή. Ναι, σε λάθος κανάλι. Λάθος κανάλι. Απίστευτος. 7:42 πρώτα λεπτά, σε λίγο. Σε λίγο στο Sky είμαστε. Παναγιώτη, στο Sky. Ξέρω τον κύριο Αλαφούζο. Έτσι, μπράβο. Τόσα τραβάει εκεί με τον Παναθηναϊκό άνθρωπος. Λοιπόν, να πάμε. Γιατί έφτασαν από τη Ρωσία τα χαρτιά ότι δεν μιλάμε για όπλο, αλλά για ομπρέλα τσέπης. Are you ready? Are you ready now? Δώσει μια υπόσχεση για 20 πρωταθλήματα. Οπότε οι αντίπαλοι μας έχουν υπομονή να περιμένουν άλλα 13-14 χρόνια. Έτσι, εγώ εδώ θα είμαι. Δεν πάω πουθενά. Εδώ είναι το σπίτι μου. Είναι η πόλη στην οποία γεννήθηκα. Μεγάλωσα. Δουλεύω εδώ. Την βοηθάω όσο μπορώ. Άρα δεν έχουν οι νοικοκύριδες. Δεν θα φύγουν από το σπίτι τους. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Γιατί είστε σε διατεταγμένη υπηρεσία, όλοι. Εξ απεναντίας, μια από τις κορυφαίες μορφές, μάλλον η κορυφαία μορφή της ηχογλυψίας, ο... Λευτέρης Μανιάς. Δώσε ένα... μέγα πληκτρολόγο. Δώσε με ένα τόνο, δώσε παρακαλώ, δώσε με λίγο ένα τόνο. Μάλιστα, δώσε κανένα γκέιν έτσι παραπανήσε. Μπράβο, ρε. Σωρός, μάλιστα, τώρα κάπως είμαστε καλύτερα. Κύριε Μανιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την διόρθωση. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο της ημέρας. Όσοι ήθιστε άλλωστε, καλή εβδομάδα να σας υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά, να ευχηθώ. Να πηγαίνουν όλα καλά. Έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Γενικώς έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας σε όλα τα επίπεδα. Μπράβο! Είναι ενδεικτικό της άνοιξης από τη μία, αλλά και όλων των άλλων των παραμέτρων που έχει αυτή, είτε σε αθλητικό, είτε σε κοινωνικό, είτε σε πολιτικό επίπεδο. Εδώ είμαστε εμείς για αυτό ακριβώς το λόγο. Για ποιο
λόγο. Γιατί να το κρίσουμε άλλωστε. Ένα ηρωλόγο ο ουραδικό. Εξώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμη φορά. Είμαστε ακόμα μια Κυριακή αξίριστη, εν Χριστώ, αδερφέ Λευτέρη. Έτσι υπάρχει δέσμευση ούτω ή άλλω να την θυμίζουμε, να μην λέτε ότι σε περίπτωση που πάω χάσει θα ξεριστούμε live εδώ. Δευτέρη, δεν ξέρω αν θε να κάνει και την ημέρα τον μπαρμπέρι. Μόνο ό,τι και αν συνεπάγει, τι θα φέρω κανένα μπαρμπέρι απ' έξω, καμία μπαρμπέρισα. Α, αυτό το σκέφτηκα. Τι ήταν αυτό. Ναι, αυτό δεν το σκέφτηκα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν μου λες, αν η μπαρμπέρισα είναι με τόπλες, λέμε τώρα, Λευτέρη. Ποιος θα κοιτάξει τα γυαλιά, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Θα το δω τώρα. Θα το ψάξω λίγο αυτό το θέμα. Μια κουαλή, σα πάρω. Και έχω λίγο ένα άγχος, το έχω να πω την αλήθεια. Το έχω λίγο το άγχος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να ξεκινήσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, να τους υπενθυμίσω. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340. Στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολη. Κάτσε να πούμε, ρε φίλε, και δεν φεύγει πάω εκεί τώρα. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340. Παοκάρα, έτσι. Σας έχω ένα βιντεάκι από το Ρουκ Ζουκ. Αμάκι στον αέρα. Μέρι Μιλιαρέση νομίζω είναι. Ή αν δεν κάνω λάθος, γιατί το λέω. Με ζάχαρη και μέλι. Λοιπόν, Μέρι Μιλιαρέση είναι. Όχι Μέρι Μιλιαρέση, πώς την είναι αυτή να είναι. Την πρώην του Ρέμου που είναι με το Χατζηγιάννη τώρα. Πώς την είναι. Μακρυπούλια, ναι. Λοιπόν, εντάξει, αυτό θέλω να πω. Δεν θέλω να πεις. Ναι, τη μακρυπούλια, άμα την πηδάει, έτσι. Ναι, λέμε, μιλάμε για το τρίτο φίλο, ναι, εσύ τώρα, εντάξει. Καλά, εντάξει, δεν το λέω. Αλλά εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ είπα για την κυρία Μακρυπούλια, έτσι με όλο το σεβασμό και την αγάπη που τη στρέφω. Λοιπόν, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι, μπορείτε να δείτε, για να καταλάβετε τι σημαίνει Μελισσανίδης, τι σημαίνει ΑΕΚ και τα λοιπά. Ξυπνήστε πια! Πού απευθύνεις αυτό που κοιμάται, που θέλει να κοιμάται, που κοιμάται. Ξυπνήστε όλοι! Ναι, όλοι. Α, τώρα το χοντρένει λίγο, το ξυπνήστε όλοι. Και το λες και απότομα, δεν είναι κάτι το οποίο έτσι έρχεται τσούκου τσούκου. Εδώ πάλι δική μας, δεν κάνουν ούτε γκουκ. Καλά τώρα, δεν κάνουν γκουκ, ενώ οι άλλοι που κάνουν γκουκ, τέλος πάντων. Πολλά θέματα λοιπόν έχουν στην Αθήνα. Υπάρχει θέμα με το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ, έτσι να ξεκινήσουμε από αυτά. Σε κατάσταση μέθης βρίσκεται ο κίτρινος λαός της Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά για τον Κιανόλευκο, εκεί τα πράγματα δεν μας βλέπω καλά, κυρίες και κύριοι. Έχω την εντύπωση ότι. Συκτήρι, να μην πω τίποτα. Όχι, μοίρα τίποτα. Πού να λέγε κιόλα δηλαδή, αλλά έχω την εντύπωση ότι γίνεται τα πράγματα πιο δύσκολα. Έχουμε δύο μεγάλες σε εισαγωγικά απώλειες. Ο Λουκ Πέρι, ο περίφημος Ντίλαν στο Μπέβερλι. 90-210, δεν ξέρω. Τι διαμάντι μου στην Πεσπασίδη. Πάει, αυτός πάει. Μας άφησε, κυρίες και κύριοι. Και φυσικά ο Keith Flint, ο οποίος και αυτός ο γνωστός firestarter των Prodigy, ο frontman κατά τα άλλα, για να λέμε και τις ορολογίες, οι οποίες γνωρίζουμε έτσι εμείς. Αυτό, last year. Last year, δεν είναι last year, last day θα μπορούσαμε να πούμε, ο οποίος είπε κάποια στιγμή, πριν από χρόνια, ότι όταν δεν θα μπορώ άλλο θα αυτοκτονήσω. Εντάξει, όταν είσαι που πρόσεξε να δεις, τα βιώματα τα παιδικά, Λευτέρη, σε όλους μας παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στο μεγάλο μας, αλλά γενικά στην παιδεία μας και σε οτιδήποτε άλλο από αυτά που μπορεί να φαντάζεται ο κόσμος. Και ένα από αυτά δηλαδή είναι τα ναρκωτικά, το να είσαι καταθλιπτικός, να έχεις βιαίο πατέρα, κάτι τα οποία εγώ σας λέω, αυτά τα οποία είχε ο frontman, έτσι, ο Flint, λοιπόν, τον Prodigy, και αυτό είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Όταν λοιπόν έχεις δύσκολα παιδικά χρόνια, αυτόματα όλα αυτά εδώ πέρα, εφόσον δεν τα καθαρίζεις σε εισαγωγικά, στην εφηβεία σου έρχεσαι αντιμέτωπος με συνέπειες οι οποίες είναι ανεπίτρεπτες, και φτάνεις σε αυτό το σημείο να μην αντέχεις, να μην μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό, με αποτέλεσμα να βρίσκεις καταφύγιο στην αυτοκτονία, στο να αφαιρέσεις την ίδια στη ζωή, διότι δεν μπορείς να αντέξεις παραπάνω. Άντε καλά, αυτός έφτασε στα 50, ο άλλος πήγε από υγεία. Εκείνο το κοριτσάκι, εκείνο ρε φίλε που ήταν μωρό και κάηκε μέσα στο σπίτι από την άλλη, να πούμε, που πήγε, έκανε να μην πω τι έκανε τώρα και δεν πήρε χαμπάρι τι έγινε. Το στη βάρκη, φαντάζομαι το γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, έτσι το παιδί που κάηκε. Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια σε αυτά τα πράγματα. Τώρα, τι να την πει σε αυτή τη γυναίκα, τι να μπορεί να πει ο ανακριτής, δηλαδή σκέφτομαι και τους ανακριτές δηλαδή, που πηγαίνουν τώρα αυτοί εδώ.
Τι να τη ρωτάει τη μάνα. Πού ήσουνα. Να σε πω εγώ που ήταν. Τι τη ρωτάς που ήταν. Είναι δυνατόν, ρε φίλε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια μέρημνα για αυτά τα παιδιά. Δεν ξέρω τελικά αν όλοι είμαστε ικανοί τελικά στο να έχουμε παιδιά. Θα πρέπει να περνάς, ξέρω εγώ, πρέπει να περνάς ένα τέστη, είμαστε σε ελευθερία στη φύση. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να βγάλω άκρη, παιδί. Δεν υπάρχει, φίλε. Δεν ξέρω, το ξέρω ότι δεν υπάρχει. Δεν ξέρω και τι υπάρχει όμως. Το ζητούμενο είναι το τι υπάρχει. Πρέπει να βρούμε το τι υπάρχει. Δεν ξέρουμε τι δεν υπάρχει. Ναι, χάθηκε πριν 2 χρόνια άλλο παιδάκι και τώρα χάνει και αυτό. Έχει ακόμα ένα. Φίλε, να τις το πάρουνε. Ναι, και να τις πάρουν κι άλλο. Αν έχει και άλλα παιδιά και να μην τις ξαναεπιτρέψουν να κάνει παιδιά, ρε παιδί, να την ευνοχίσουν αυτήν την άνθρωπο. Αυτή είναι δολοφόνος. Αυτή είναι δολοφόνος, φίλε. Τι να πω, δεν ξέρω. Τα λόγια περισσεύουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, βέβαια. Έτσι υπάρχει και το άλλο το περίεργο, Λευτέρη μου. Αυτό, ρε φίλε, και αν δεν είναι περίεργο. Να είσαι στο ΚΑΤ, πες ρε παιδί μου, ότι είσαι στο Παπαγεωργείο. Έτσι. Και να είσαι σε μια κλίνη, σε ένα δωμάτιο, και να πάρει φωτιά μόνο αυτό το δωμάτιο. Και να καείς, να πεθάνεις. Όπως και έγινε στο ΚΑΤ. Δεν ξέρω τώρα πώς πήρε φωτιά κτλ. Εγώ θα πω το εξής, Ελευθέρη. Δεν επιτρέπεται δηλαδή, επιτρέπεται να υπάρχει δημόσιο νοσοκομείο, γενικά νοσοκομείο, που να μην έχει σύστημα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας και λειτουργεί. Και θέλετε να μιλήσουμε εμείς τώρα δηλαδή για την καθημερινότητά μας και πώς μπορούμε να την αλλάξουμε για τα κάμματα, όταν στα απλά βασικά πράγματα πουθενά δεν γίνεται στον κόσμο αυτό το πράγμα. Να μην υπάρχει σύστημα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας σε ένα νοσοκομείο. Τα φτάνει για να γελάει ο κόσμος. Μα γελάει όχι ο κόσμος. Χάνεται ο κόσμος, φίλε, από αυτά τα πράγματα. Έχουμε 100 νεκρούς στο μάτι. 100 πλάστα που έχω. Ξέρετε τι γίνεται στην Ελλάδα ούτως ή άλλως. Λευτέρη μου, έχουμε 25 στη μάνδρα. Έχουμε κοντά στους 100 από τη γρήπη. Φίλε. Αυτό δεν είναι χώρα εδώ πέρα. Κάτι άλλο είναι. Αλλάξτε λίγο συμπεριφορά. Δείτε λίγο κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το φιάσκο το οποίο ζούμε τα τελευταία χρόνια. Και όταν μιλάω για φιάσκο, διαβάζεις να πούμε ότι ο Τσίπρας θέλει να φέρει για τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση από τους Τούρκους να τιμήσει τον Τούρκο. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Θα φέρω τον Οθωμανό. Θα φέρω τον Οθωμανό. Ο Τούρκος δεν είναι ο Οθωμανός. Τι είναι, ρε φίλε. Παίζετε με τις λέξεις εσείς κομμουνιστές τώρα. Άντε, κάνε μας τη χάρη τώρα. Παίζετε με τις λέξεις. Τι είναι ο Τούρκος, δεν είναι ο Οθωμανός. Τι είναι. Σέρβος. Τι είναι, καθολικός είναι. Τι είναι ο Οθωμανός. Πες μου, ο Τούρκος τι είναι, παιδί μου. Είναι ο Οθωμανός ή δεν είναι. Γιατί αφού προηγουμένως αντέδρασες για τον Τούρκος. Και τώρα είναι Τούρκος. Φίλε, απελευθέρωκες από τον Τούρκο, από τους Οθωμανούς, το ίδιο πράγμα. Προπάτορές τους είναι. Καλά, τι τώρα καλά, τώρα σας ξέρουμε εσάς τους αριστερούς. Πάνε, κάντε καμιά ΜΚΟ, να πάνε να τα παίρνετε, να πάνε να χωρίσετε και το Αιγαίο στα δύο τώρα. Όσο σας αφήνουνε, τόσο μεγαλύτερο κακό θα κάνετε. Και καλά κάνετε. Αφού βρίσκετε βλάκες σαν και εμάς, καλά κάνετε. Τιμήστε τον Ερντογάν, μπράβο αγόρι μου. Στα 4 να περπατάτε από εδώ και πέρα. Εσείς όμως θα το κάνετε αυτό το πράγμα. Σκέφτομαι όλους αυτούς εδώ πέρα. Και όλους εσάς δηλαδή, οι οποίοι δηλαδή σε να έρθει, πώς να σου πω, εάν στείναμε σήμερα μια κάλπη μεταξύ Τσίπρα και Ερντογάν, τι πίστευες θα ψήφιζε ο κόσμος. Τσίπρα, πρέπει να είσαι πολύ αδαής. Ερντογάν θα ψήφιζε, φίλε. Λιγότερο κακό θα σε κάνει αυτός εδώ που θα έρθει σαν κατακτητής από σένα που θα ανοίξεις και τις πόρτες για τον κατακτητή. Οι γερμανοτσολιάδες οι σύγχρονοι, αυτοί είστε. Αυτοί είστε, φίλε. Δυστυχώς, μετά τη Μακεδονία θα τα δώσετε και το Αιγαίο. Δώστε τα, αγόρι μου, για να κάνετε καλό στη χώρα. Όχι στις τσέπες σας, στη χώρα να κάνετε καλό. Μοιάσματα πολιτικής έχουν φτάσει σε σημείο να κυριαρχούν εδώ. Αλλά εσείς θέλω να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε. Και πολύ καλά το κάνετε. Να φέρετε και τον Ερντογάν. Ποιον άλλο να φέρετε. Εγώ δεν θα έλεγα, φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ θα έφερα το Ζάεφ. Εγώ θα πρότεινα το Ζάεφ να έρθει. Το 2020 έχουμε. Ποιον έχουμε τον χρόνο. Έχουμε, ποιον τιμάμε τον χρόνο, ρε φίλε. Ξέρω εγώ. Φέτος ποιον τιμούμε. Τους Ρώσους. Κάτι. Τους Κινέζους. Κάτι. Δεν ξέρω. Ινδούς νομίζω. Ή κάτι με την Ινδία. Τέλος πάντων, παιδί μου, έχει να κάνει με το εμπόριο. Δηλαδή, πιο προβλέψιμος πεθαίνεις. Αλλά, Λευτέρη, του χρόνου δεν μπορούμε να έχουμε το Ζάεφ ή στα 200 χρόνια το Ζάεφ, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα το πνεύμα μου. Αυτό είναι το πνεύμα μου, ρε φίλε. Να πάρει το Νόμπελ, το απορριπαντικό, πάνε να πληθούν ολόκληροι, ρε φίλε.
Ολόκληρα να πληθούν δεν έχει ζεπλένο. Πάρουν το Νόμπελ και κάτι τρεξαγίφτηκαν, ρε φίλε. Δεν είδαμε και του άλλου που τα πήραν τα Νόμπελ και τι έγινε. Δηλαδή τι είναι, σημείο αναφορά στο Νόμπελ ή δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο γίνεται το Νόμπελ. Παραδείγματο χάρη, πόσα χρέη παρέλαβε το 2015 η ελληνική κυβέρνηση, 300. Σήμερα έχει πάει στα 360 με πρόβλεψη για τα 370. Και αναβαθμίζεται η ελληνική οικονομία. Εσείς αν δεν έχετε καταλάβει ότι ζείτε την χούντα των τοκογλύφων και όχι μόνο, λυπάμαι πάρα πολύ. Περιμένετε ακόμα λίγο εκεί στην ουρά, έτσι, να πληρώσετε το εισιτήριό σας για να καταλάβετε το τι σας συμβαίνει. Παραδείγματος χάρη, ρε παιδί μου, έτσι για να δίνουμε και παραδείγματα. Μην μου αρέσουν τα παραδείγματα, ρε φίλε. Δεν μπορεί ξαφνικά, Λευτέρη μου, να σε αναβαθμίζει, πώς σας λένε αυτής, μούντι, σούντι, φούντις, έτσι, όταν έχουν σκίσει. Ναι, φίλε, τώρα μας αναβαθμίζουν. Πριν μας είχαν ρίξει με Σαμαρά, θέλανε να διώξουν το Σαμαρά. Με τα 300 δισεκατομμύρια χρέος ρίχναν το Σαμαρά τότε τον Μάρτιο του 10, αν θυμάμαι καλά. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Σιγά σιγά άρχισε να προβλέπεται η ιστορία. Όταν έκανε τα χαρτίρια τους και όταν κάνει τα χαρτίρια τους, από τότε σου λέω ξεκίνησε. Γιατί βλέπεις εκεί, νομίζω Μάρτιο με Μάρτιο, επειδή έχουμε το ομόλογο τώρα, γι' αυτό το έβαλα Μάρτιο. Έτσι, πάντοτε η έκδοση ομολόγων δεκαετούς νομίζω γίνεται την άνοιξη. Μάρτιο, τώρα Απρίλιο, τώρα δεν θα μάλλωσουμε για το μήνα, αλλά όσο επιτοπλίσουν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να συμβαίνει όμως εσύ δηλαδή να είσαι με μεγαλύτερη, με μεγαλύτερο δάνειο και να αναβαθμίζεσαι. Κάτι δεν πάει καλά. Είναι η στήριξη που έχεις από τους Αμερικάνους, γιατί είσαι ενδοτικός, γιατί είσαι αυτός που είσαι, έδωσες Μακεδονίες, αύριο μεθαύριο θα δώσεις και άλλα πράγματα. Όλα αυτά είναι αλυσβερίσι. Διότι μην κάνεις το σταυρό σου, το σταυρό σου τον κάνεις μετά τις εκλογές, όταν θα επανέλθουν τα διόδια, Λευτέρη, θα επανέλθουν οι συντάξεις για κόψιμο και όλα αυτά που σας έχουν δώσει θα σας τα πάρουν πίσω για τα επόμενα 4 χρόνια και όχι μόνο. Εγώ θέλω να ψηφίσετε Τσίπρα. Γουστάρω να ψηφίσετε Τσίπρα. Εγώ καθόλου, αλλά γουστάρω να ψηφίσετε Τσίπρα, φίλε. Τσίπρα, για να βγει και η τσίπλα από τα μάτια σας. Αν θα βγει η τσίπλα από τα μάτια σας. Θαύματα μεγάλα γίνονται. Θα περιοριστείτε στη Θεσσαλονίκη, δεν θα βγαίνετε, θα κάνετε τύχη γύρω-γύρω θα σας κάνουν, δεν θα μπορείτε να βγείτε. Το Ρεόκαστρο περιμένει. Κανένας δεν έχει αντιληφθεί ότι τον Αύγουστο μέχρι σήμερα τζάπα δαπανήθηκαν τόσα λεφτά. Ανοίξτε το κεφάλι σας, να πούμε. Τι έχει μέσα το κεφάλι σας, να μην πω τι έχει μέσα το κεφάλι σας. Ώρες-ώρες. Διάλειμμα έχει. Τώρα βλέπω, έβαλα τα τηλεοράσεις εδώ να βλέπω. Βλέπω, έχει ενημερωτικές εκπομπές, έχει εκπαιδευτική τηλεόραση. Δηλαδή μετά τις 10 βλέπετε Survivor, βλέπετε Masterchef, πώς τα λένε. Αυτά είναι. Η ενημερωτική τηλεόραση. Αυτό είναι η αποχάβνωση σε όλο το μεγαλείο, φίλε. Μάθεσαι τώρα πού να μάθεις ή τι γίνεται. Και όταν θα ξυπνήσεις, θα είναι αργά. Κάτσε, κοιμήσου, κοιμήσου καλύτερα, Λευτεράκι μου. Είσαι το πιο αδύναμος κρίκος. Μπράβο, δεν είσαι μόνο, είσαι και να μιλάς σε κανένα Facebook, σε κανένα πληκτρολόγιο. Να χτυπάς κανένα τέτοιο να πούμε και να κάνεις τον μάγκα. Κάτσε εκεί πέρα και λούτσουτα. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και συνεχίζουμε. Λέω 429. Πασχάλη, καλησπέρα. Δυστυχώς μόνο με αίμα μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και δεν είμαι αισιόδοξος. Πόσοι πραγματικά είμαστε στις επάλξεις. Η Ελλάδα μας χρειάζεται, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Κρατάω τα υπόλοιπα, κύριε Αντώνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για να μην είσαι στις επάλξεις. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι φοβούνται. Είναι δειλοί. Είναι δειλοί, ρε φίλε. Εγώ αυτό έχω καταλάβει, γιατί άμα πάνε να κάνουμε μια κίνηση, όταν πάνε να... μια συζήτηση κάνουν. Κάντε εσείς μια συζήτηση. Τολμήστε να κάνετε μια ενημερωτική συζήτηση. Φυσικά, τώρα θα μου πεις, εντάξει, ανάλογα στο περιβάλλον που είσαι, θα μιλήσεις κιόλας, έτσι δεν είναι. Λευτέρη μου, δηλαδή δεν μπορώ να πάω σε ένα οικονομικό φόρουμ και να πάω να πω ότι ξέρεις, τα χαφ του ΠΑΟΚ, ρε φίλε, δεν μπορούν να βγάλουν δύο παλιούς επιθετικούς. Είναι for the dogs, ας πούμε, δεν πάω με αυτή την ομάδα στην επόμενη χρονιά στο Champions League. Είσαι καλά, μωρέ. Εγώ καλά θα είμαι, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν θα πας σε ένα οικονομικό φόρουμ να μιλείς για ποδόσφαιρο.
ή να πάνε να πεις, ας πούμε, που οριάζουν οι φήμες ότι είναι φάουλ το πρώτο γκολ του Μάτος στον Κολοβέτσιο, όνομα που βρήκεται, φίλε Κολοβέτσιο, νομίζω είχαμε και ένα στο χωριό, Κουκουβέτσιο συνήθως. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής, κάτσε να μιλήσει με οικονομικούς όρους να καταλάβει και ο άλλος λίγα πράγματα, ελαφρά, δεν θέλει πολλά να καταλάβει ο άλλος, λίγα και καλά, παίζουν ρόλο, παίζει ρόλο ρε παιδί μου. Τώρα σας είπα ότι επειδή είμαστε και περιορισμένοι σε αντιληπτικής ικανότητας, σας έδωσα χθες ένα δείγμα, ρε παιδί μου. Βάλω, δεν ξέρω, α, δεν το έχετε. Είναι με τον κύριο Βελόπουλο, ρε παιδί μου, ο οποίος πουλάει τις επιστολές του Χριστού. Είναι παλιό αυτό, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου δώσω ένα ενδεικτικό. Το ότι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος σου λέει, ξέρεις, εγώ. Και δεν μας λέει οι επιστολές που απευθύνονται, ρε φίλε. Δηλαδή, έκανε επιστολή ο Χριστός, πού την έκανε την επιστολή, ρε φίλε. Δηλαδή, σε περνάει για μαλάκα με πατέντα. Παιδί μου, ναι. Εδώ μιλάμε ότι ο ίδιος, ο ίδιος έκανε στροφή 360 μοιρών και λέει ποιο ζώο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Καλά, κρατά το ομπρέλα. Κλείστε την ομπρέλα. Δεν πειράζει. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα που σας είπα. Αξιότιμος ο Γιώργος, πολύ ωραία κτλ. Όποιος θέλει να τον ψηφίσει μπορεί να πάει να τον ψηφίσει. Κανένα πολύ πρόβλημα. Θέλω να σας πω ποια είναι η κατάσταση στην κοινωνία μας. Που αν υπήρχαν τα στοιχειώδη, παιδί, δεν μπορεί να λες. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν μένω στο ότι δεν υπήρχαν επιστολές του Χριστού. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν σας έρχεται αυτόματα η ερώτηση. Ο Χριστός, δρε, έκανε επιστολή. Σε ποιον, αρε. Ναι. Δηλαδή, πού την έκανε την επιστολή. Μισό λεπτό. Λευτέρη, πες, ρε παιδί μου, ότι εγώ δεν είμαι άθεος, έτσι. Και ακούσα, ας πούμε, αυτό το ηχητικό. Για βάλω το λίγο, Λευτέρη, για να μην νομίζω ότι. Αυτό μονταρισμένο βίντεο. Έλεγα ότι εγώ δίνω χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Οπα. Τα ζώα. Έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του ιδίου. Ναι. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Επιστολή δική του. Δικές του. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο ναι. που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού. Του Θεού μας. Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε. Ορίστε. Ναι. Επιστολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να τη. Αυτή εδώ είναι. Την έγραψε ο ίδιος. Ναι. Επιστολή του Χριστού μας. Ο ίδιος ο Θεός μας, ο Χριστός μας γράφει επιστολή. Να τη ρε παιδιά. Επιστολή του Χριστού μας. Του Ιησού μας. Να τη πετιέτε. Εδώ μέσα. Κλείσε, Λευτέρη. Συγγνώμη. Εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Προνομόμαστε μια φορά το μήνα και τα ερχόμαστε κάτι εβδομάδα εδώ να λέμε. Ναι. Σε επιστημονικό να μορφωθούν επιστημονικά. Άμα τη συμφωνήσει, θα δώσει το καπάρο. Πώς θα γίνει, χωρίς καπάρο δεν γίνεται τίποτα. Μπράβο. Λοιπόν, και ρωτάω εγώ. Εγώ δεν λέω αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Εγώ το πρώτο πράγμα θα ρωτούσα, ρε φίλε, πού απευθύνεται η επιστολή του Χριστού να. Σε ποιου. Δηλαδή, έστελνε επιστολόχαρτο. Είχε. Ένα μηδέν, δεν αφήνει τίποτα. Είχε mail, με τι τα έστελνε, ρε φίλε, με περιστέρια. Με τι το έστελνε την επιστολή, ρε φίλε, χειρόγραφη κιόλα. Να, ορίστε, κοιτάξτε, δέστε. Εγώ, ρε. Άλλοι καπνίζουν, άλλοι είναι ντύρλα, ρε φίλε, είναι ζάντε να πλάκα, με κάνετε. Άλλοι κουβαλάνε το μαρκούτσι και άλλοι να πούμε το φτιάχνονται. Δηλαδή, έτσι φτιαχνόμαστε κι εμεί. Τι να πω, ρε φίλε. Δηλαδή, λυπάμαι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Όλα αυτά, παιδιά, σα λέω να ξέρετε, θα τα λουστούμε. Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Εγώ δεν ακυρώνω τίποτα. Αλλά για αυτού που έχουν αντίθετη άποψη σε αυτά τα πράγματα, να το ξεκαθαρίσουν. Είναι καλό να επισημαίνονται αν όχι να υιοθετούνται. Δεν έχει σημασία να υιοθετήσει κάτι. Σημασία έχει να το επισημάνει και να πει: ξέρει ότι αυτό είναι ναι, μεν, αλλά. Έτσι, ναι, μεν, αλλά. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και για εσά που έχετε αντίθετη άποψη, όπω και ο φίλο μου Λευτέρη για τον Ερντογάν, που θέλει να έρθει ο Ερντογάν για τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση από του Οθωμανού, από του Τούρκου κατ' επέκταση. Ετοιμάσου! Ναι, λοιπόν, δεν έχει κανένα πολύ πρόβλημα και δεν πιστεύει, α πούμε, ότι πρέπει. Υπάρχει μια αντιπαροχή. Έτσι, της ελληνικής κυβέρνησης, αυτό έχει δείξει τουλάχιστον μέχρι στιγμής και καλά κάνει, γι' αυτό λέμε την ψηφίζουμε όλοι. Έτσι ψηφίζουμε. Είναι σαν τα γκάλωπ τα οποία υπάρχουν εδώ στη Θεσσαλονίκη για το Δημαρχείο. Το έχεις παρατηρήσει καθόλου για το Δημαρχείο. Φιλέ, κλάμα. Θα σε πω τώρα, περίμενε ένα ρε φίλε, κάτσε. Από τα χαφ του ΠΑΟΚ τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν πέντε μπαλιές, φίλε, του χρόνου στο Champions League, σκέφτεσαι αυτό όλοι 30άριδες, 30+ να τρέχουν και να έχουν απέναντι κάτι παιδάκια. 22-23 χρονών που αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές που κάνουν διαφορά, ε. Θα τον βλέπεις, Έλα να βγούμε μια selfie. Ναι, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, η κυβέρνησή μας λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση και δύο πρωθυπουργός, έτσι, ψηφίζοντας βέβαια τη συμφωνία των Πρεσπών, προσπαθούν να την επιβάλλουν. Δεν επιβάλλεται αυτό το πράγμα. Στο λέω τζάμπα, κάνετε προσπάθεια. Η κατάσταση έχει φτάσει σε σημείο να έχει Πινοσέτ, Μαδούρο, γιατί αυτά ήταν και τα πρότυπά του. Στάλιν, Κιμ Γιονγκ. Από την άποψη ότι γίνονται προσαγωγές και συλλήψεις πριν καν μιλήσει κάποιος εκπρόσωπος κυβέρνησης. Έγινε σήμερα στα Γιάννητσά. Τα μάθες αυτά με τον Κουβέλη. Πήγε ο Κουβέλης και από το πρωί τους βγάζανε μέσα από τα προποτζίδικα, από τα καφενεία. Τους προσαγγείλαν στο αστυνομικό μέγαρο για να κάνουν αυτά.
Ναι, αυτά δεν είναι θέμα να κάνει. Κανένα δεν έχει γίνει τέτοιο. Δείξε μου μια επίσημη καταγραφή στην οποία τέτοιο. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που δεν φοράνε κουκούλες όπως εσείς, Λευτέρη. Για ανθρώπους που δεν κουβαλάνε ρόπαλα όπως εσείς, Λευτέρη. Μιλάμε για τον. Όχι καθόλου. Μιλάμε για καθημερινό άνθρωπο, ο οποίος κάθε το προπό παίζει τον τζόγο του και πηγαίνει αστυνομία και του συλλαμβάνει γιατί θα πάει ο Κουβέλης. Σιγά τα μούτρα, ρε φίλε, που θα πάει να αντιδράσει τώρα. Θα πει τον Κουβέλη. Τυχαίο δεν είναι ο Κουβέλης, σε όλες τις κυβερνήσεις μέσα ήταν. Καταλαβαίνετε δηλαδή το διευθυντήριο τι ανθρώπους θέλει. Θέλει ανθρώπους με διάβια. Κάθεσαι απέναντι από τον Κουβέλη και δεν χρειάζεται να πάρεις ούτε στεντόν ούτε τίποτα. Σε παίρνει ο ύπνος, ούτε να υπάρχει κανένας υπνοτιστής ούτε τίποτα. Σε μιλάει επί 30 δευτερόλεπτα και δεν λέει τίποτα. Αυτοί είναι οι πιο ικανοί. Αυτούς θέλουμε, αυτούς έχουμε. Και αυτοί, να ξέρετε κυρίες και κύριοι, έχουν ψηφοφόρους. Όπως ήταν οι ψηφοφόροι του σύγχρουστού της επιστολής. Στου οποίου δεν ξέρουμε πού πηγαίνει η επιστολή τελικά. Λευτέρη, θέλω να μάθεις, παρακαλώ, σαν έγκυρος ηχοκλήτης που είσαι, πού πήγε αυτή η επιστολή. Μάλλον πού απευθυνόταν. Δεν με ενδιαφέρει πού πήγε. Στο καλό να πάει και να έρθει, να μας ξαναγυρίσει. Αλλά θέλω πραγματικά να. Πού απευθύνεται λοιπόν. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η ελληνική η δική μας κυβέρνηση, η οποία ψήφισε την συμφωνία, την προσπαθούν και προσπαθούν να την επιβάλλουν, κάτι το οποίο δεν θα γίνει. Οι οποίες βέβαια η κυβέρνηση έτσι έβαλε και την, με τη βοήθειά της βέβαια και τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, κάναν ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνουν την συγκεκριμένη περίοδο, γιατί, Λευτέρη μου, για να πάρουν είχαν αντιπαροχή αυτά εδώ, τις εκθέσεις των εταιριών αξιολόγηση αυτών των κολοσσών, έτσι, οι οποίες την χάνουν να είναι όλες αμερικάνικες. Fitch Meets, πώς τις λένε αυτές. Moody's Goodies. Και δεν συμμαζεύεται ξαφνικά, ενώ έχεις τεράστιο εξωτερικό χρέος, πας στα 360 πιάνεις. Από τα 300 πήγαμε στα 360. Και ούτω καθεξής. Καλπάζει αυτό το πράγμα. Θα βγουν αύριο μεθαύριο, θα σου πούνε άλλα πράγματα. Αλλά εσύ έχεις αναβαθμισμένη, λέει, οικονομία. Τι, τι να πω. Έχεις αναβαθμισμένη οικονομία, έχεις βγει από τα μνημόνια, αλλά συζητάς με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορείς να κάνεις κάτι. Εγώ δεν καταλάβα γιατί βγήκαμε, πώς βγήκαμε από τα μνημόνια. Απλά πρέπει να πουληθεί το παραμύθι στις εκλογές, να μπορέσετε να αντλήσετε και εσείς τις δικές σας πληροφορίες και αύριο μεθαύριο να τους ψηφίσετε. Λοιπόν, αυτές του είδους οι ανταλλαγές, συγγνώμη που το λέω, παιδιά, εγώ έτσι αισθάνομαι. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Έχει γίνει ανταλλαγή της Μακεδονίας με αυτές τις εκθέσεις της αναβάθμισης για να πουληθεί το success story, ας το πω έτσι, γιατί αυτό είναι παπανδρεϊκό, συγγνώμη που το δανείζομαι από τους πράσινους. Σαμαρά success story, ναι, πριν το έλεγε ρε παιδί μου τέτοιος ο Αντρέα, όχι ο Ταϊ αυτή, Αντρέα ρε φίλε, μιλάμε τώρα, ναι, όλοι αυτοί είναι αγορασμένα, όλα αυτά που ακούσα τα τελευταία 20-25 χρόνια τα έχουν πάρει από τον Παπανδρέο αυτά, τα ξέρεις. Απλά έχουν μεταλλάξει λίγο τις έννοιες, ρε παιδί μου, είναι αριστερών στροφών αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, και φτάσαμε εδώ πέρα δηλαδή να μας αναβαθμίζουμε ενώ πάμε χειρότερα. Πριν δεν πηγαίναμε χειρότερα. Αλλά υπήρξε η εντολή, συγγνώμη που το λέω εσύ, Λευτέρη, έτσι, λίγο άκομψα, υπήρξε εντολή να φύγει εκείνη η κυβέρνηση γιατί δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα όλων αυτών, διεθνών οίκων, των Αμερικάνων, των Γερμανών. Όχι βέβαια. Δες με τι. Να σου πω κάτι που μπορείς να το καταλάβεις. Δες πώς κινούνται οι αγορές. Είδες τύπο Μπαρόζο που τον βρίζουν από χθες οι κομμουνιστές. Είπε ότι οι επενδυτές, σε εισαγωγικά, είναι ίσχυοι γιατί έρχεται ο Μητσοτάκης. Σου στέλνει το μήνυμα ότι μαγκά, τελείωσες. Πώς λέει και το δικό μας το σποτάκι, τελείωσες. Την Κυριακή τελειώνεις. Έτσι ακριβώς του είπανε και του Τσίπρα, τελειώνεις. Γιατί ο επόμενος που θα έρθει, όχι ότι θα είναι διαφορετικός με τον Τσίπρα, αλλά επειδή έχει κουράσει αυτού η έπαρση του καλαμοκαβαλικευμένου πρωθυπουργού, ο οποίος όπου και αν περπατάει λέει στην Αθήνα, βλέπει χαρούμενα πρόσωπα. Φυσικά, άμα πηγαίνει σε τίποτα ταβέρνες και καφετερίες που είναι όλοι στον πάφο μέσα, όλοι χαμογελαστοί είναι. Καταρχήν, την κυκλοφορεί αυτός. Κυκλοφορεί με 30 δημιουργίες ΜΑΤ. Πώς να δει ποιος κυκλοφορεί. Όλοι χαρούμενοι αστυνομικοί, γιατί όλη την ημέρα τι κάνουν. Κάνουν τίποτα, δεν κάνουν τίποτα. Ξέρεις κανένα που να κάνει και να γελάει. Αυτός που δεν κάνει, γελάει. Και πολύ σωστά λέει και ο φίλος μου εδώ το κουφό, φοβερό, φοβερό μήνυμα. Δηλαδή, θες να γελάσουμε, Ελευθέρη. Ο Κουβέλης, φίλε, είναι ικανός να κοιμήσει ψυχίατρο σε καναπέ. Λες ψέματα. Όχι ρε φίλε, δεν λες ψέματα. Είσαι Θεός ρε φίλε, τελείωσε. Δεν υπάρχει αυτό πράγμα. Δηλαδή, ο Θεός να μας προστατεύσει. Δεν ξέρω ο Θεός, μάλλον έχω την εντύπωση έχει καταλήψει ο Θεός. Έχει φύγει, πήγε σε άλλη χώρα, δεν ξέρω προς τα που θα πάει, αλλά ακριβώς αυτό ρε φίλε. Πήγε στα Γιαννιτσά ο Κουβέλης ρε φίλε.
που άμα τον αφήσει μόνο του και τον αμολύσει να φύγει έξω από την Αθήνα και τον πει πάνε στα Γιαννιτσά, μπορεί να βρεθεί στην Αλεξάνδρεια τη Αιγύπτου να πει. Να πάρει αεροπλάνο και να πει. Τι διασταυρωτά, ρε. Τι να πω, ρε. Λέει ο 929. Ευτυχώς που μας επισήμανε ότι είναι χειρόγραφη, γιατί για λίγα δευτερόλεπτα νόμιζα ότι το έγραψε στο Messenger του tablet. Παόκι θα ήταν και αυτός, λέω. Γιατί είναι τέτοια, Λευτέρη. Χιλιάδες τα μηνύματα, ναι, στο Messenger. Πού να προλάβεις να τα απαντήσεις. Ναι, και το Χριστό. Ο Χριστός τα λέει αυτά, φίλε. Δεν τα λέω εγώ. Κάντε λάθος, κυρίες και κύριοι. Κάποια ζώα νομίζανε, όπως λέει ο Βελόπουλος. Κάποια ζώα νομίζανε και το κάνανε, πώς το λένε, μοντάζ. Πώς τα λέτε εσείς αυτά εδώ, μοντάζ. Έτσι. Και τα παρουσίασα στον κόσμο ότι εμείς είπαμε ότι η επιστολή του Χριστού ήταν στο Messenger. Πώς το λέει ο δικός σου εδώ. Μπράβο, ρε 209, είσαι ωραίος. Μ' αρέσει το mood, ας πούμε, που να έχεις λίγο έτσι μια ευθυμία, γιατί αυτά πρέπει να τα περάσουμε μόνο έτσι. Αλλιώς δεν την περνάμε. Δεν την περνάμε. Η κατάσταση είναι τραγική, αλλά εμείς το κρατάμε λίγο σε εύθυμο τόνο να πούμε, γιατί άμα είναι να αυτοκτονήσουμε, ρε παιδιά, δεν θα γίνουμε και τον, σαν τον άλλον τον Prodigy. Ανοίξτε τα παράθυρα, το μόνο εύκολο είναι να αυτοκτονήσεις. Το πιο δύσκολο είναι να μείνεις εδώ και να τους αντιμετωπίσεις. Αυτό φοβούνται αυτοί, το ότι θα την αντιμετωπίσεις. Δυστυχώς. Και ξέρεις τι, δεν βγάζεις και άκρη, ρε παιδί. Δεν βγάζεις. Ακούστε, τους ακούσει, ας πούμε, πώς μιλάνε και λες, ρε φίλε, αυτοί ζούσαν εδώ. Και όμως έχουν ψηφιστεί. Δεν θα μπορείτε. Γι' αυτό ξαναψηφίζουμε λοιπόν από εδώ και πέρα, ξαναψηφίζουμε την ελληνική κυβέρνηση, η οποία. Σας πάω αίμα μέχρι τέλους. Μπράβο. Θα έχει σαν σκοπό τον απόλυτο διαμελισμό της χώρας. Θα δώσει και λίγο από την Κρήτη, λίγο από τη Ρόδο. Του Καστελόριζο δεν μας ενδιαφέρει. Τουλάχιστον να μας μείνει ο Κροατής στο Ερακλά και το άρρωστο που είναι στο Καστελόριζο. Τουλάχιστον να τον ακούμε. Ας πάει σε κανένα άλλο νησί δίπλα, ρε παιδί μου. Ξέρω ποιο θα είναι δικό μας. Όποιο θα είναι δικό μας, ας μετακομίσει εκεί πέρα. Τέλος πάντων, γιατί θα δώσουν 16-17 νησιά, δεν είπε ο Ζουράρης. Όλοι μαζί να το κάνουμε, παιδιά! 16-17 νησιά, δεν είπε αυτός ο βλογιοκομμένος, ρε φίλε. Κάνει και τον Παοξή αυτός. Θα πει τώρα. Καλά τώρα. Δεν το συνεχίζω. Γιατί είναι εις βάρος μου αυτό που θέλω να πω, αλλά δεν το λέω γιατί ξέρεις. Κρατάμε και λίγο τα προσχήματα, Λευτέρη μου. Τι να κάνουμε, αγόρι μου, τι να κάνουμε. Δεν τα λέμε όλα. Έτσι, δεν τα λέμε όλα. Αλλά κάποια πράγματα να τα αντιλαμβανόμαστε, κυρίες και κύριοι, και θέλω να πιστεύω ότι το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Δεν μπορεί δηλαδή. Συζητούσαν, λέει, στον προπό. Πέντε γείτονες για τις παροχές, όλοι συμφωνούσαν ότι εφόσον δώσει τα επιστρεφούμενα μέχρι τέλη Απριλίου θα τον ξαναψηφίσουν. Φάτε σανό, γιατί έχει και πιο πολύ. Δεδομένο, εσείς πιστεύετε, κυρίες και κύριοι, ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Τι θέλει ο Έλληνας, ρε φίλε, να του πετάξει λίγο καραμέλα, έτσι, ένα γάντι του πετάς και φτιάχνεται αυτός. Και τον ξαναψηφίζει. Δηλαδή το γουστάρι, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, ότι στείνω δύο κάλπες, Λευτέρη. Του κατακτητή και του υποδοχεία του κατακτητή. Δηλαδή, ένα σύγχρονο Τσολάκογλου, όπως είναι η σημερινή ελληνική κυβέρνηση. Τελικά, εσείς τι προτιμάτε, στήθος ή μπούτι? Μπούτι. Λοιπόν, είμαστε χορτάτοι μου, στήθος, λίγο μπούτι, παιδί μου. Φταίει αυτός που το δείχνει ή αυτός που το πιάνει? Για πες μου, σε παρακαλώ. 99%. Α, μπράβο. Απάντηση δεν πήραμε. Λοιπόν, στείνεις λοιπόν μια κάλπη και βάζεις, ας πούμε, την ελληνική κυβέρνηση. Έτσι, και βάζει από την άλλη τον κατακτητή. Εσύ πού θα βάζεις στοίχημα ότι θα κερδίσει? Σε μια δημοσκόπηση αν έκανες. Ο διπλανός. Ποιον κάνουν πως φοβούνται? Πρόσεξε με λίγο πως μιλάω. Ποιον κάνουν πως φοβούνται? Για να υπάρχει άλλο εγώ, για να δώσω στον άλλον την εντύπωση ότι κάνω κάτι, πρέπει να του δώσω σημάδι ότι υπάρχει εχθρός. Πώς γινόταν παλιά στον ΠΑΟΚ, Λευτέρη, που όταν δεν υπήρχε εχθρός αυτοί εφεύραν έναν εχθρό, ένα σκιάχτρο, απλά για να μπορούν να επιβεβαιώνουν την ύπαρξή τους. Έτσι κάνει και η ελληνική κυβέρνηση, εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Αλλά δει αυτή, ας πούμε, ένα παραπάνω, η οποία θέλει να τιμήσει τον Ερντογάν. Τον Ερντογάν δεν κάνουν πως φοβούνται. Τι φοβούνται, αφού έρχονται εδώ πέρα, κάνουν ό,τι θέλουν, πηγαίνουμε εμείς, κάνουμε σχεδόν ό,τι θέλουμε εκεί πέρα, κτλ. Πού είναι ο φόβος? Πώς δεν μπορούν να έρθουν? Τι θέλουν? Καλά, εντάξει, θέλουν χαρτιά γιατί δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο αυτό, όταν λέμε ότι έρχονται, και με τα χαρτιά έρχονται. Γόρι μου, ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, δεν είναι το ίδιο, αλλά έρχονται, ρε φίλε. Και επιχειρηματίες έρχονται, Έλληνες επιχειρηματίες δεν πάει στην Τουρκία. Οι επιχειρηματίες, οι Τούρκοι έρχονται εδώ και να αγοράσουν όμως. Αυτό σου λέω ότι έρχονται. Έχουν συνδιαλλαγές. Στο γραφείο του Πρωθυπουργού, μην μπαίνω σε λεπτομέρειες τώρα, δεν θέλω τώρα. Σου πω εγώ τώρα για τους Τούρκους που κάνουν που τους φοβούνται. Κάνουν που τους φοβούνται, σου είπα. Συνεργάζονται όλοι αυτοί εδώ. Δεν συνεργάζονται στα παράλια της Μικράς Ασίας. Δεν συνεργάζονται με τις ΜΚΟ, σε παρακαλώ, ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Να το μάθω κι εγώ γιατί δεν το γνωρίζω καθόλου. Τι, αν δεν το αντιλαμβάνεσαι, δες το, ρε παιδί μου, υπάρχει. Πόσοι ΜΚΟ έχουν πάρει και τρέφουνε κόσμο. Από πού τους βρήκαν αυτούς εδώ πέρα όλους?
Βγήκε ο Βίτσας, λέει, για 630.000 μετανάστες, λέει τώρα. Εκεί που ήταν οι 50 γίναν ξαφνικά 630. Αύριο μεθαύριο, άμα πει κανένας κάνα εκατομμύριο, θα τον πάρουν για τρελό. Μα δεν τρελός. Τρέλα πουλάνε αυτοί. Και το μάτι. Να σου, δώσω και το, να σου δώσω μια εικόνα για το μάτι. Αυτοί οι φίλοι δεν έχουν τίποτα, έτσι. Θα πληρώσουν έμφυα κανονικά, θα πληρώσουν. Πρέπει. Σε ρωτάω εγώ τώρα, παιδί μου, σαν κυβέρνηση, εσύ θα έπρεπε να πάει να πάρει, ας πούμε, γιατί εσύ τους έκαψες με τον τρόπο σου. Με τον τρόπο που λειτουργεί το ελληνικό κράτος αυτοί που παθαίνουν. Δεν λέω ότι το κάνουν εσκεμμένα. Με τον τρόπο που κάνουν. Γιατί δεν μπορεί να είναι πολιτικός λόγος, Λευτέρη, ξέρεις, τα κάνανε και οι άλλοι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνανε οι άλλοι. Αν τα κάνανε οι άλλοι κακώς τα κάνανε. Αυτοί βρέθηκαν, καλώς βρέθηκαν, θα το δείξει η ιστορία. Βρέθηκαν εδώ για να διορθώσουν όλα τα κακώς κείμενα. Αν είναι αυτοί τώρα να ήρθανε και να συνεχίσουν τα κακώς κείμενα για να γεμίσουν και οι δικές τους οι τσέπες, μα οι τσέπες τους ήταν γεμάτες και από πριν. Δες ποιοι είναι υπουργοί. Δεν βρίσκουμε ένα φτωχό. Βρίσκουμε ένα φτωχό. Πάρε το σταφάκι. Βρίσκουμε ένα φτωχό, ρε. Δες εκεί πέρα την χάρπαστη που πήγε, πήρε τα 200 χιλιάρικα όταν είχε capital control. Εγώ δεν ξεχνάω, ρε. Καμίλα είμαι. Αυτή που ρύθμισε και τα χρέη του ΠΑΟΚ. Που έστειλε τη μάνα της και η μάνα της ρώτησε τη μάνα της. Πώς τη λέγανε εκείνη εκεί. Που δεν ξέρει τη μάνα της που πήρε 200 χιλιάρικα. Τους ρεμπεσκέδες και τους κερχανατζίδες, ρε, μένα θα πεις τώρα. Δεν ξέρω με τι έχω να κάνω. Με αυτούς μεγάλωσα εγώ. Με αυτούς έχω μεγαλώσει εγώ. Γι' αυτό και δεν μπορώ να. Δεν το σηκώνω σαν οργανισμό αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Βλέπω τι γίνεται. Ποδόσφαιρο θες. Τρεις χειρότερα. Τι έχουν διορθώσει. Πες μου, εσύ σε παρακαλώ, τι έχουν διορθώσει. Τίποτα. Δεν βγήκαν αυτοί να διορθώσουν. Έτσι δεν σας κοροϊδεύανε. Εσείς δεν με βρίζατε που δεν συνενούσα σε αυτό το πράγμα. Σας είπα, υπάρχει ατζέντα. Ποια είναι η ατζέντα. Θα διορθώσω, θα κάνω. Ποιοι πρωταγωνιστούν οι ίδιοι. Εσείς, αν θέλετε, πιστέψτε το. Εμένα, αφήστε μου, επιτρέψτε μου να έχω μια διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και επειδή ζεστάθηκα, βγάζω και το μπουφάν μου. Το όλο το μπουφάν μου. Την μπλούζα μου. Δηλαδή δεν είναι, πρέπει να είναι βαλαβάνι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ. Βαλαβάνι, ρε φίλε. Ξαφανίστηκε αυτή, φίλε. Αυτά είναι τα στούκας, ξέρεις, έτσι. Πώς το λένε, όχι οι Ιαπωνέζοι που πέφτανε, πώς τα λέγανε. Καμικάζι. Λοιπόν, αυτή είναι η καμικάζι της πολιτικής, του διευθυντηρίου. Πάνε βγάζουν να κάνουν τη βρώμικη δουλειά ώστε να περάσουν όλοι μπάι και μετά εξαφάνισε έτσι. Πού είναι αυτή τώρα. Τάγα μου, δίθεν είναι, ξέρω εγώ, κάπου είναι. Εγώ καθόμουν στην ουρά για να πάρω τα 60 ευρώ. Και αυτή είχε στείλει τη μάνα της, αγόρι μου, ενώ είχε, ήξεραν από πριν οι τράπεζες. Αλλά δεν ήξερα, λέει, δεν είχα μιλήσει, λέει, με τη μαμά μου. Γονέας 1, γονέας 2 και η πεθερά πώς θα λέγεται. 666. Κάπως έτσι το βλέπω. Δεν ξέρω εσύ τι βλέπετε. Αλλάξε το ποδόσφαιρο. Τι άλλαξε το ποδόσφαιρο, άλλαξε ο Μανουλίος και Βαλταρό Καταλιός. Τι έκαναν, διώξαν τους Έλληνες γιατί δεν σφέραν τους Ευρωπαίους, τους είδαμε. Και σιγά σιγά όσο θα τους βλέπετε περισσότερο, τόσο θα εκτιμάτε αυτό που είχατε και δεν μπορούσατε να το κάνετε ζάφτη. Γιατί το ζήτημα είναι να το κάνει ζάφτη, έτσι δεν είναι. Δεν είναι τυχαίο. Και με ρωτάει σήμερα, εχθές μάλλον με ρώτησε, μου λέει ποιος τους πληρώνει αυτούς. Λέω η ΕΠΟ. Ποιος λέει την πληρώνει την ΕΠΟ. Άρα δεν ξέρω. Ο χορηγός. Ποιος την πληρώνει. Ξέρω εγώ τα έξοδα της ελληνικής προσφυγικής μεσοδοσίας που είναι αυτοδιοίκητο αλλά έχει επιδότηση από το ελληνικό κράτος. Έχουν επιδότηση οι ομάδες από το ελληνικό κράτος. Δηλαδή εταιρείες, ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες έχουν μόνο ζημία, επιδοτούνται από το ελληνικό κράτος. Και ρωτάω εγώ τώρα έναν απλό ταξιτζή, έναν απλό επιχειρηματία, αυτοαπασχολούμενο που έχει ένα μαγαζί, το οποίο είναι μέσα για μέσα, χρωστάει στην εφορία, χρωστάει τις Μιχαλούς, γενικώς χρωστάμε. Χρωστάμε σε όποιον μιλάει, σε όποιον δεν μιλάει και στους μογκούς χρωστάμε. Στους τυφλούς χρωστάμε. Βλέπεις τον κουρουμπλί με μια απίθμενη περιουσία. Και λες, τρελά, ρε φίλε, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βλέπει να έχει τόσο μεγάλη περιουσία. Θα πεις αν έβλεπε, γιατί άλλοι που βλέπουν δεν έχουν, έχουν, ρε παιδί μου, αλλά σου κάνει εντύπωση. Είναι σε αυτούς που παίρναν τις επιδοτήσεις οδηγών ταξί, ρε παιδί μου, κάτι τυφλή. Όχι, σε οδηγούς ταξί δίνανε επίδομα τυφλού. Τα ξέρεις αυτά. Τα ξέρεις. Γιατί τα ήξερε, τα ξέραμε να τα λέμε στις προηγούμενες κυβερνήσεις και τώρα δεν τα λέμε. Γιατί διορθώθηκαν. Δεν διορθώθηκε τίποτα. Σας είπα, έχουν πάρει. It's too much, it's too much. Γεια σα, it's too much, παρά υπάρχει αναβλητικότητα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αναβάλλεται. Maybe I'm sick. Mental sick, maybe. Mental sick. Δεδομένου ότι είναι sick. Mental δεν υπάρχει, φίλε. Δεν υπάρχει κανένα mental.
Την καλησπέρα μου στον Αεξή από τη Νέα Σμύρνη, ο οποίος λέει: οι επιστολές του Ιησού απευθύνονταν στον Τίγρη και του έλεγαν ότι ο Θωμάς, εκτός από άπιστος, είναι και έμπιστος. Σωστό! Μιλάς για τον Θωμά το Μαύρο! Ο οποίος είναι ο τελευταίος ποδοσφαιριστής, και το έχω μάθει από βετεράνους της ΑΕΚ, ο οποίος ήταν πραγματικά η έννοια του αρχηγού. Κατέβαζε και ανέβαζε στο λεωφορείο της ΑΕΚ, παράδειγμα, όποιον γουστάριζε. Αν έλεγε καμιά ματσακονιά, ο προπονητής έκανε λίγο το δύσκολο, σταματούσε το λεωφορείο επιτόπου και τον έλεγε κατεβάστε τον κάτω. Αλλά έμπαινε μέσα στο γήπεδο, φίλε, και έκανε τη διαφορά. Ο μεγάλος αρχηγός έτσι κάνει, φίλε. Δυστυχώς, ευτυχώς μπορεί εμείς θέλουμε να είναι καλά παιδιά, έτσι, να τους στέλνεις για τσιγάρα σαν το 14. Τον έστελνες για τσιγάρα, έφερνε πλυντήριο, η σημαδούρα. Αυτά βλέπω εγώ και παίρνω παραδείγματα για το τι συμβαίνει. Όλοι είναι καλά παιδιά στον ΠΑΟΚ. Δεδομένο, φίλε, δε, τι συζητάς τώρα. Καλησπέρα στον 156, ο οποίος λέει καλησπέρα Πασχάλη, καλησπέρα και σε σένα. Το φιλαράκι λέει από το Καστελόριζο, από Ηρακλής τον βλέπω Αλάνια Σπορ. Τζαβέλας και τα λοιπά, ναι ρε φίλε. Το Ηρακλά και το Άρθρο θα γίνει Αλάνια Σπορ, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, αφού θα τα δώσουμε για αυτούς. Να σου πω κάτι, και που το έχουμε το Καστελόριζο, τι γίνεται ρε φίλε. Να καταλάβεις, ποια είναι, τι κερδίζουμε εμείς από το Καστελόριζο, τίποτα. Κερδίζεις κάτι, έχουμε πόσες 3.000 νησιά. Δώσε καμιά 300-400 να τα ξεφορτωθούμε, νησίδες. Τι τις κάνουμε αυτές οι νησίδες τώρα τις μέσα στο νερό. Ενώ είναι πλωτή γέφυρα, είναι πλωτό, έτσι. Θα μπορέσουν να έχεις πολλά πράγματα εκεί. Δεν σε αφήνουν, θα πει ο άλλος, δεν σε αφήνουν. Και άμα σε αφήνουν, τι συζητάμε, ρε παιδιά, τότε. Συζητάμε. Τι, δεν σε αφήνει ο ένας. Δεν σε αφήνει ο άλλος. Δεν σε αφήνει ο Μίξ. Καθίστε καλά τώρα. Καθίστε καλά, με τρελαθούμε, μην γυρίσουν τα μυαλά μας. Γιατί γυρνάνε τα μυαλά μας και τα μυαλά μας πονάνε. Λένε. Κάτσε καλά. Δεν σας είπα. Υπάρχει και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα με πληροφορεί και ο Λευτέρης, ότι είπε, γιατί μας το είπαν και πριν, ότι βάσει τη συμφωνία των Πρεσπών να γίνει αυτό, λέει, και στο Αιγαίο. Στους Τούρκους πρόταση. Ακριβώς, εγώ σας είπα. Θα σας έρθουν μέσα στα σπίτια και όχι για το όνομα, για το δεκάνησε μιλότητα. Κάτω για, για να σταματήσει όλη αυτή η υπόθεση περιεθνικών θεμάτων κτλ. Αυτό είναι η πρόφαση. Δηλαδή, αν πάει να κάνει εξόριξη, πάει μέσα στη Βουλή και λέει ο Τούρκος βουλευτής, λέει υπάρχει θέμα, λέει, με τις εξορίξεις. Άμα υπάρχει θέμα, πάρε τον μπούλο και πήγαινε να πίσω, ρε φίλε. Και πάνε στην Exxon Mobil. Αφού θες να τρίξεις τα δόντια και τα τρίξεις εμένα, τα λες στην ίδια να ακούσει πεθερά. Κατάλαβες. Έρχεσαι δηλαδή μέσα στο σπίτι μου, με απαυτώνεις και α πού και ευχαριστώ. Έλα ξανά. Να φύγετε, κύριε, να πάτε αλλού. Αυτή να σου πω κάτι, μπορεί να το κάνανε. Και είναι δύο βουλευτές, το βλέπω, Καραγιαννίδης και Ντουζίνας. Η συμφωνία, λέει, των Πρεσπών θα πρέπει να είναι μοντέλο για την επίλυση και των ελληνοτουρκικών διαφορών. Από πού και σου πω έχω εγώ με τους Τούρκους διαφορές. Καμία διαφορά δεν έχω. Αυτοί έχουν. Εγώ δεν έχω. Αν θέλουν, ας αναγνωρίσουν Λοζάνες και τα χωρικά ύδατα και αν διαφωνούν πάλι, με γεια τους, με χαρά τους, ας πάνε στη Χάγη όπου θέλουν να πάνε κτλ. Εάν έχουν βρει πρόσφορο την ελληνική κυβέρνηση να αλώσουν και την συνθήκη της Λοζάνης, σας βλέπω να έχετε, όπως έχετε το χάρτη, να δείτε το χάρτη της Ελλάδας το 1880. Δηλαδή πριν, μάλλον στην μετέπειτα ιστορία της επανάστασης κατά των Οθωμανών και πριν την προσυστάσεως του τουρκικού κράτους από τον Κεμάλ. Έτσι, δέστε λίγο το χάρτη, η οποία είναι, μας το είπε και φίλος ακροατής, το τι σημαίνει η Ελασσόνα. Η Ελασσόνα, τι σημαίνει η λέξη Ελασσόνα. Ήταν τα όρια της χώρας εκεί. Έτσι. Απλά μπορείτε να το κάνετε, μπορείτε να το ακολουθήσετε, και αυτό λέω ότι ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ για να μείνουμε, όσο πιο λίγοι μείνουμε, τόσο καλύτερη τύχη θα έχουμε προφανώς. Έτσι το βλέπω το θέμα. Το να φτάσει σε ένα σημείο, ναι. Το να φτάσει σε ένα σημείο, να λες ότι πρέπει και με την Τουρκία να λύσουμε με έντιμο συμβιβασμό. Από πού και σου είναι έντιμο συμβιβασμό. Ποιο σας έδωσε εσάς το δικαίωμα να πάτε να κάνετε έναν έντιμο συμβιβασμό κατά εσάς, χωρίς να ρωτήσετε τον κόσμο. Δεν είστε κυβέρνηση. Καταρχήν είστε κυβέρνηση μειοψηφίας. Αυτά, παιδιά, είναι καταγεγραμμένα. Έτσι, εγώ δεν λέω κάτι το οποίο το εφεύρω από το μυαλό μου. Είναι καταγεγραμμένα. Που σημαίνει τι. Από αθλητική πλευρά να το δεις. Δηλαδή, εγώ είμαι το σωματείο το μεγάλο. Και θα κλείσω με αυτό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα λίγο για το ΠΑΟΚ Πανιούνιος. Θα μου επιτρέψει, λοιπόν, Λευτέρη, ένα λεπτό. Και αυτό είναι λίγο σκληρό που θα σας πω. Βλέπω ότι πολλοί κόσμος αντέδρασε.
πολύ κόσμο στράβωσε κτλ. Με την τακτική. Με τον Πανιόνιο, αν ήταν πέναλτι κτλ. Σκέφτεστε να αποκλειόταν ο ΠΑΟΚ από το μάτς με τον Πανιόνιο. Τι θα έλεγε ο κόσμος. Θα έλεγε, ρε Σαββίδη, ένα Πανιονάκο δεν μπορεί να κάνει ζάφτη. Άφησε τον ΠΑΟΚ με 30.000 κόσμο έξω από το κύπελλο. Αυτά και ιστορίες μου του και... Καταλάβατε. Το λέω για να το αντιληφθείτε. Έτσι είναι οι μεγάλες δυνάμεις. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι και οι ομάδες. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Τον Πανιόνιο θα τον έτρωγα στο 119. Έτσι είναι. Αυτό δεν φωνάζαμε. Αυτό δεν ζητάμε από τη διοίκησή μας. Την εκάστοτε διοίκηση της οποιοδήποτε ομάδας. Με οποιοδήποτε τίμημα θα πάρω τον αγώνα. Θα πάρω το κύπελο. Και όποιος τσιρίζει γιατί το κάνουν μια... είναι αδύναμος. Γιατί ο δυνατός δεν τσιρίζει. Κάνει μούχτη. Γιατί είναι ο δυνατός, φίλε. Θα με χτυπήσουν, θα με τσιρίζουν, θα με κάνουν, θα με ράνουν. Ναι, είμαι ο δυνατός. Πώς θα γίνει. Αν βρω τον Παναθηναϊκό, θα το χτυπήσω. Αν βρω τον Ολυμπιακό, θα τον πατήσω. Θα βρω την ΑΕΚ, θα την ταχταρίσω. Όποιον βρω, θα τον τελειώσω. Γιατί είμαι ο δυνατός. Δυστυχώς, αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Γι' αυτό και σας είπα τότε εκείνο το βράδυ μετά τον Πανιόνιο, ότι καλό σκαμωμένα είναι. Αν ήταν πέναλτι, δεν ήταν και να μην ήταν και το έδωσε. Ο δυνατός θα το πάρει. Γιατί είναι ο δυνατός στο 119, ποια η διαφορά στο 110, στο 119. Ο χρόνος παίζει ρόλο. Εντάξει, οκ. Okay. Αν έχει τη μήκα, μοιάζει σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι οι καταστάσεις. Λοιπόν, πάμε σε ένα κομψό διαφημιστικό και να ανοίξουμε και τον τρίτο διάβολο επικοινωνίας για να μιλήσουμε. Αν είστε φρόνιμοι. Σε καμιά ώρα αυτά, έτσι που σε μιλάω εγώ, να έχεις ανοιχτό μικρόφωνο και να γίνομαι μετά 3-2, έτσι. Μας βλέπω, όχι στον εισαγγελέα, φίλε. Με βλέπω να πάω να ζητάω πολιτικό άσυλο, φίλε. Πού να πάω τώρα, πού να πηγαίνω, Βόρεια Μακεδονία, να πάω στα Σκόπια ή στην Τουρκία να πάω. Πού θα ήμουν πιο καλά. Είναι φρέσκο εκεί πέρα, δεν με πάει η καρδιά, φίλε, δεν υπάρχει. Σκόπια, ναι, αυτοί το λύσαν. Νομίζουν ότι θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Εγώ έχω την εντύπωση ότι θα αρχίσουν τα σκούρα, θα αρχίσουν αματιέλευση των παραθεριστών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικά εδώ χωρίς τις επιστολές του Ιησού που περιμένουμε να δούμε πού ακριβώς έστελνε την επιστολή ο Ιησούς, σε ποιος ήταν ο παραλήπτης της επιστολής, ο οποίος δεν μάθαμε ποτέ. Φυσικά δεν ήξερα καν ότι τότε γράφανε, τα αραμαϊκά ήταν τότε. Έτσι. Έχω δει την ταινία του Mel Gibson, δεν ξέρω αν την έχετε δει, η οποία είναι σε αραμαϊκή γλώσσα. Ακούστε την λίγο. Έχει ενδιαφέρον να δείτε, δηλαδή μια ταινία. Σε μια άγνωστη γλώσσα, έτσι. Άλλο να ακούς τώρα σε αγγλικά τα οποία γνωρίζεις, τα ιταλικά, τα γαλλικά, πάει σε τσόντα το μυαλό σου, έτσι. Καθαρά πράγματα. Ζωμα, τη λεφόχτω σου, τη βλέπω. Πλήπα φόχτα σου, αγγλικτούς. Έτσι, δηλαδή, έχεις ένα τέτοιο. Ομιλή, ωραία, γούρι, αγούστα. Το μυαλό σου πάει στην Ιταλία, Φινέτσα, Αλφαρομαίο, Φεράρι, τάχα μου δίθεν. Έτσι, μακαρόνια, πάστα, τη πάστα, Κολοσσέο, Ρώμα, Λάτσιο, Δυνατάλε. Και δεν συμμαζεύεται, η Γερμανία άστα να πάνε μπάνε, και δεν μιλούν αυτοί, δηλαδή. Ξέρετε ότι στη Γερμανία υπάρχει οίκο ανοχή ζώων, έτσι το γνωρίζει. Τυχαίο δεν νομίζω, φίλε. Ναι, δεν τυχαίο. Δηλαδή. Ο ρώσικο τώρα μπιάτ, βότκα και άγιο ο Θεό, δηλαδή. Το γάλα στο παιδιά πρέπει να είναι, το πιπερό πρέπει να έχει λίγο μια δόση έτσι, γλυκό πατάτα. Ναι, δεν μπορεί να. Άρα καταλαβαίνετε. Δηλαδή. Αν τα αραμαϊκά αξίζει τον κόπο να δει την ταινία, αν δεν την έχετε δει κιόλα. Λοιπόν, 23-10-90-90-90, 9-55 και ενώ το μήνυμα στο 54-3-40, στο Facebook, στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Καταρχήν, πάρα πολλά μηνύματα θα απαντηθούν. Σας τα απαντάω με τον τρόπο που τα ρωτάτε
Έτσι καταλαβαίνετε και από την κουβέντα που κάναμε στο προηγούμενο μισάωρο, παίρνετε και τις απαντήσεις οι οποίες υπάρχουν. Τώρα έχω ένα φίλο μου τραπεζικό, ο οποίος με έκανε σήμερα, περίμενε λίγο, ένα λεπτό στις γραμμές. Μου λέει, γνωρίζει, μου λέει ότι το ευρώ που τυπώνεις εδώ έχει ονομαστική αξία. Δηλαδή, λέω, τι εννοεί. Λέει, αν δηλαδή πας και κάνεις ένα ευρώ, δεν πληρώνεις ένα ευρώ, σε κοστολογούν 1,5 ευρώ. Δηλαδή, άμα κόψεις, ας πούμε, 5 εκατομμύρια ευρώ σε κέρματα, η Τράπεζα Ελλάδος, εγώ δηλαδή, γιατί εγώ φορολογούμαι και τα λοιπά, θα πληρώσω 5 επί 1,5. 7,5. If you know what I mean, όποιος δεν έχει καταλάβει, ωραία πράγματα, έτσι. Τυχαίο δεν νομίζω, για να καταλαβαίνετε τι σημαίνει τοκογλυφία, να αντιλαμβάνεστε τι υπάρχει δίπλα σας. Και θα καταλάβετε για ποιο λόγο όλα αυτά τα στρώματα τα κοινωνικά είναι τόσο διαβρωμένα ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση. Κομμένα και κεραμένη από μένα, πάμε να είμαστε κομψοί σας παρακαλώ στο τηλέφωνο, έτσι για να μιλάει και περισσότερος κόσμος. Παρακαλώ. Πασχάλη, καλησπέρα. Καλώς τον κύριο Γιώργο. Αγαπητέ φίλε μου Πασχάλη, όλα αυτά που ανέφερες, τα παραπάνω έχουν λιγάκι υπερβολή. Υπερβολή πιστεύεις? Λιγάκι. Για να ακούσω. Το γεγονός αλφα. Αλφα μικρό. Ναι. Το γεγονός και μόνο ότι ο Πρωθυπουργός Τσίπρας αναφέρθηκε σε πρόγραμμα 100 ημερών στην αρχή και μετά από το πρόγραμμα 100 ημερών μεταπήδησε σε μια συμφωνία που ούτε και αυτός ο ίδιος πίστευε ότι θα κάνει, δεν ήταν δικό του αποτέλεσμα, ούτε δικιά του σκέψη. Ήταν μια σκέψη όλων των άλλων.